Αν υπάρχουν μερικά εύκολα συμπεράσματα για την 20η αγωνιστική, αυτά είναι ότι ο Γιάννης Σπαλιάρας θα σπείρει. Τρομερά πράγματα γίνονται και εσύ εκεί. Τρομερά πράγματα. Εντάξει. MVP. Έχουμε ήδη MVP. Έχουμε Γιάννη Σπαλιάρα MVP Super League ήδη, τηλεοπτική σεζόν τουλάχιστον. Έχουμε Γιάννη Σπαλιάρα βαρύ κορμί 4, ξεκινάει, μένει πίσω στη δοκιμασία, φτάνει δεύτερος εκεί που πρέπει να ρίξει με τον μπαλάκι εκεί το πράγμα εκείνο, πώς να το αποκαλέσω τώρα. Το μπαλάκι, το πράγμα, πώς να το αποκαλέσω. Για Σπαλιάρα μιλάμε ρε φίλε, τι να κάνω, μιλάω με σπαλιάρια διάλεκτο. Εντάξει, μιλάμε για... Νόμος 4.000. Ναι, μιλάμε για Νίκη Σπαλιάρα, μιλάμε για αγκαλιά, μιλάμε για κορίτσια να πέφτουν πάνω του. Μιλάμε για Γιάννη Σπαλιάρα, ο οποίος πέφτει στο νερό λίγο πριν φτάσει στο τέλος και παρότι είναι δεύτερος σηκώνεται, φτιάχνει μαλλιά και συνεχίζει. Εννοείται, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έτσι. Και να χάσουμε μια δοκιμασία, δεν μπορούμε να χάσουμε την τιμή και την υπόλοιψη. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για Γιάννη Σπαλιάρα, ο οποίος στο επόμενο πλάνο έχει βγάλει μπλούζα βέβαια, έτσι, και πολύ έχει αργήσει γιατί σου λέει τώρα γατάκια. Προφανώς. Με την μπλούζα, εγώ τι κάνω. Προφανώς. Είναι θέμα χρόνου να έχουμε κολοχαράδρα Γιάννη Σπαλιάρα στον επόμενο τόνο. Δηλαδή κάπως θα κατέβει το. Επειδή εδώ έχουμε στο πρώτο επεισόδιο μαγιό βερμούδα, περιμένω σπίτι στο δεύτερο και ποιος ξέρει μετά τι. Ανεβάζει τον πύχη. Την προσδοκία να θεστεί. Με βερμούδα θα μείνει ο Γιάννης Σπαλιάρας. Ρε παιδί μου. Θα μείνει με βερμούδα. Ήδη το πλάνο ήταν βερμούδα και μπλούζα. Η μπλούζα έφυγε. Σωστά. Η βερμούδα θα κατέβει λίγο. Θα κατέβει. Θέλω να πω. Θα κατέβει. Κάποιο χέρι, ας πούμε. Ναι, του Θεού. Στου πανηγυρισμού πάνω. Κάτι, ρε παιδί μου. Κάπω. Ναι. Λοιπόν, είχαμε και θερμό ένα αγκαλισμό Γιάννη Σπαλιάρα στην επόμενη δοκιμασία με μία συγκεκριμένη παίκτρια. Θέλω να πω ότι. Είχαμε. Είναι και πόσες ώρες εκεί τώρα χωρίς γυναίκα. Η αγκαλιά του Γιάννη Σπαλιάρα είναι σαν του Τζέγκις Χάν, χωράει όλα τα παιδιά. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό, αλλά. Εντάξει. Έχει μια μεγάλη αγκαλιά ο Γιάννης Σπαλιάρα. Θέλω να πω. Να το πω και διαφορετικά. Πόσες ώρες έχουν περάσει από την τελευταία φορά που ο Γιάννης Σπαλιάρας έκανε σεξ. Αν πούμε ότι αυτό αν είναι. Αν πούμε ότι ήταν 10 λεπτά πριν επιβαστεί το πρόγραμμα για Άγιο Δομήνικο, ας πούμε. Οριακά, ναι, κανονικά ναι, πρέπει. Ναι, ναι. Πώς παίρνει με τελευταία. Πριν βουτήξει, παίρνει με τελευταία τζούρα, ξέρω. Και βουτά. Αυτό. Ξέρεις, ένα τέτοιο τελευταίο πράγμα. Ναι, ωραία. Ωραία. Πότε ήταν αυτό, πέρα μια εβδομάδα, ξέρω εγώ. Ρε παιδί μου, ας πούμε ότι αυτά που βλέπουμε έχουν γυριστεί πριν κάποιες μέρες. Ωραία. Ναι. Ας πούμε ότι φτάσανε. Πριν μια εβδομάδα. Μια μέρα. Από αυτό που βλέπουμε, φτάσανε, ξέρω εγώ, μια-δύο μέρες πριν, ας πούμε. Ναι, από αυτό που βλέπουμε. Okay, ναι. Ωραία, 3-4 μέρες δηλαδή χοντρικά όλα μαζί. Έχει περάσει το ψυχολογικό φράγμα των 24 ώρων χωρίς να κάνει σεξ Σπαλιάρα. Θέλω να σου πω ότι αυτό. Σωστό, έτσι, σωστό. Είναι σημαντικό. Σωστό, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, δηλαδή δεν είναι απλά πράγμα, ας πούμε. Έτσι. Αλλά αυτό το κάστρο δεν θα μείνει απόρθιο. Δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στις πολεμίστες του Γιάννη Σπαλιάρα. Και λέω. Γιατί και τα κάστρα πέφτουν, αν ξέρεις Γιάννη μου, από πολιορκητικούς κρυούς. Τα κάστρα πέφτουν. Ναι, αλλά υπάρχει και το φεύγει από τα κάστρα, φεύγει και η γρόμ πυρ, Κώστα μου. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν. 6-6 έχουν ισοφαρίσει οι διάσημες μαχητές για να δώσουμε και το. Και νιώθει και ο Κοκκινάκης στο στοιχείο του. 6-6 είναι ένα πολικό σκορ, έτσι. Ναι. Είναι γκολ-γκολ. Ναι. Είναι συναρπαστική η μάχη της εκεί. Δεν τα καταφέρει δυστυχώς ο Λάμπρος Χούτος πριν στη δική του δοκιμασία, θέλω να πω. Όχι, δεν καταφέρει ο Λάμπρος Χούτος. Κάπως δεν κούμπωσε η πρώτη στη Φεράρι. Ναι, δεν κούμπωσε καλά η πρώτη. Ναι. Κλώτησε εκεί το κυβότιο. Έφυγε με Δευτέρα, καθυστέρησε και έφτασε και με καθυστέρησε στο τέλος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτές δεν είναι δοκιμασίες για να δεχθεί ο Λάμπρος Χούτος. Ο Λάμπρος Χούτος θέλει πιο πολύπλοκες δοκιμασίες από αυτές. Αυτή είναι μια απλή δοκιμασία. Τι ακριβώς δηλαδή. Να ράψει. Όχι, τι πιο πολύπλοκες. Μια δοκιμασία να έχει μέσα ζούγκλα, να έχει περιπέτεια. Δηλαδή να θέλει να χρησιμοποιήσει και μυαλό. Θέλει τέτοια θέματα ο Λάμπρος Χούτος. Να έχει αναρρίχεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή να δείξει όλο του το είναι ο Λάμπρος Χούτος, όλη την ευστροφή. Να έχει ευστοχιά με το πόδι. Καλά με το πόδι. Αναρρίχεις από πού και σου πει ο Λάμπρος Χούτος. Τι λες, δε φίλε, με Μέιερ τώρα, δηλαδή δεν έχει γίνει ντούκι από τη μέση και πάνω ο Λάμπρος Χούτος. Ναι. Εκεί δεν θα δείξει. Θέλω να πω ότι είναι πολλά υποσχόμενη η αρχή του Survivor και για έναν ακόμα λόγο. Βλέπω Κυλιακούς Γιάννη Σπαλιάρα τώρα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Όχι μόνο εμείς. Σε πρώτο πλάνο. Ναι. Όχι μόνο εμείς. Ναι. Λοιπόν, είναι πολλά υποσχόμενο λοιπόν. Και για έναν επιπρόσθετο λόγο. Ναι. Διότι όπως είδαμε, οι παίκτες από την πρώτη κιόλας μέρα, από την πρώτη δοκιμασία. Αυτή δεν είναι η πρώτη δοκιμασία. Φαντάζομαι, ναι, σήμερα ξεκίνησε. Πρώτη δοκιμασία πρώτη μέρα. Ναι. Όχι απλώς το έχουν πάρει πετρωτικά, αλλά έχουμε πανηγυρισμούς επίπεδου τελικού μουντιάλ. Ναι. Σε
σε κάθε κερδισμένη μάχη από οποιοδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουμε ενωμένες ομάδες, αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουμε ανταγωνισμό, αυτό σημαίνει ότι. Έχουμε ήδη τραυματισμό. Έτσι, ένας από την παρέα των μη διάσημων. Δεν υπάρχει μη γιατρός. Διάσημοι τώρα. Από τους μαχητές. Τι πάνε να πει μη διάσημοι. Τι να σου πω τώρα. Μα είναι σαν τους επώνυμους και τους ανώνυμους. Ωραία, από τους λιγότερο διάσημους. Πάντων, από την ομάδα των λιγότερων διάσημων. Επειδή το λέει η διαφήμιση αυτό το κοινή θνητή. Α, το λέει. Το λέει η κοινή θνητή. Είναι κάπου το έχω δει στην Ελλάδα. Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Δεν είναι ωραίο, όχι. Ναι. Ωραία. Εκτός αν δεχτούμε ότι ο Λάμπρος Χούντος και ο Σπαλιάρας είναι immortals. Αν είναι immortals, οι άλλοι είναι κοινή θνητή. Αν είναι ημίθεοι, εν πάση είναι ημίθεοι. Είναι ημίθεοι. Ωραία. Α, του λέμε μαχητές λοιπόν. Μαχητές. Είχαμε ήδη δραματισμό από του μαχητές. Είχαμε το ιατρικό team να μπαίνει μέσα. Πρέπει να είναι προσαγωγός, από ό,τι είπε και ο Χονδοθύμιος. Πρέπει να είναι προσαγωγός. 10-15 μέρες σημαίνει αυτό. 10-15 δοκιμασίες έξω. Επιτρέπεται, εάν χρειαστεί και για τις ανάγκες του παιχνιδιού, και μόνο να έχουμε ειδικό μασέρ, ο οποίος να μεταβεί από τη μία ομάδα στην άλλη για να το δουλέψουν. Ποιος τραυματίστηκε καταρχάς, συγγνώμη. Ποιος. Ένας κύριος, τον οποίο ακύριος δεν γνωρίζω. Ένας κύριος. Εντάξει, δεν έχουμε μεταγραφή μασέρ. Αποσύρω το ερώτημά μου. Ναι. Αποσύρω το ερώτημά μου. Το αποσύρω. Ναι, λοιπόν, 7-6 για τους μαχητές, θέλω να σου πω. 7-6. Παλικαρίσια. 7-6 για τους μαχητές. Δεύτερο λίγη στα 10 λίγη. Κάποιος δεν θα παίξει δηλαδή. 11 δεν είναι όλοι. Πώς θα γίνει. Α, έχουν. Άλλο λέω, ρε παιδί. Ρε παιδιά, είναι 22. Γιατί θα λήξει στα 10. Ναι, στα 11 να λήξει. Θα παίξουν όλοι. Γιατί να μην παίξουν όλοι. Πώς έχουν παίξει όλοι. Συγγνώμη, τώρα είναι 7-6. 7-6 είναι. 13. Μέχρι το 22 είναι άλλα 9. 8. Αν είναι κάτι να παίζουν. Σωστά, γιατί τώρα έχουν παίξει ήδη 26, ας πούμε. Μάλιστα. Αφού έχουμε 13 μάτς. Τι 13 μάτς, μωρέ. Τι λέτε 13 μάτς. Αφού είναι 7-6, έχουν παίξει 13 ζευγάρια. Μάλιστα. Άρα είναι 26. Άρα ήδη σωστό, έχουν σωστό. Παίξει όλοι και ξαναπαίζουν. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι θα ξαναπαίξει ο άνθρωπος μας. Δεν θα ξαναπαίξει. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί στο τέλος να χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος μπορεί και ναι, θέλει και ναι, μπορεί. Ναι, και μπορεί ναι, και ναι, θέλει. Ναι. 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 Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Βεβαίως. Τώρα στα υπόλοιπα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα. Τέλος πάντων, παρακολουθούμε. Θέλουμε να ξέρετε ότι παρακολουθούμε. Έτσι, παρακολουθούμε. Και θα μεταδώσουμε, όπως επιτάσσει στο δημοσιογραφικό μας καθήκον, οτιδήποτε σημαντικό συμβεί. Ξανά Λάμπρος Χούντος. Έχουμε ξανά Λάμπρος Χούντος. Α, είναι τα ίδια ζευγάρια. Είναι τα ίδια ζευγάρια. Ναι, 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 είναι τα ίδια ζευγάρια. Άρα. Άρα, όχι μόνο. Δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει ζευγάρι, ας πούμε, άμα θέλει. Όχι. Με όποιον έπαιξε την πρώτη φορά, θα ξαναπαίξει τώρα. Ωραία, άρα, πλέον έχουμε και θέματα ρεβανσισμού εδώ. Και θέματα τακτικής. Βεβαίως. Δηλαδή, ξέρεις, είναι τώρα ποιο να βάλω σε αυτή την στιγμή, ας πούμε. Ποιο να κρατήσω για το τέλος. Πώς είναι τα πέναλτι που λες κατά τον καλό για το τέλος. Ναι. Για παράδειγμα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Λάμπρος Χούντος 0-2 δεν μπορεί να έχει. Λέω εγώ. Όχι, δεν μπορεί να έχει. Βέβαια, είναι καλός και ο άλλος. Είναι ωραίος ο Γιώργος. Και κάνει, είναι πιο πλαστικός, θα έλεγα. Ναι. Ο Λάμπρος Χούντος είναι πιο μονόπαντος, αλλά είναι πιο αποφασισμένος ο Λάμπρος Χούντος. Εγώ αυτό βλέπω. Και τον βλέπω εδώ. Μάλιστα. Ο Λάμπρος Χούντος. Είχαμε κάποια ατυχία εδώ πέρα στο Βιράζ, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, και φτάνουμε εδώ στο σημείο πρέπει να ρίξουμε τον μπαλάκι. Να ρίξουμε τρεις μικρές κορίνες, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε στο 0-1 αυτή τη στιγμή. Χάνει ο Λάμπρος Χούντος. Όχι, 2-0 ο αντίπαλος. 2-1. Τελειώσαν οι μπάλες. Τρομερά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστικά πράγματα. Αγωνία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Λάμπρος Χούντος κάνει το 2-2. Ο Μαζί. Ήρθε το replay. Ήρθε το replay, πρέπει να έχουμε εδώ. Τον Κολίνα. Πανηγυρίζουν και οι δύο απίστευτα πράγματα. Βαρούχα, βγάλτε Βαρούχα γρήγορα. Βαρούχα τώρα. Εδώ, βλέπετε, εδώ. Λοιπόν. Και πρέπει να δούμε. Κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικές στιγμές που ζούμε από το πρώτο κιόλας. Τι γελάς τώρα. Έχω κάτι μόνο μου. Ναι. Πάρε τραχίζαν. Λοιπόν, πρέπει να δούμε ήσταν ρεπλέ για να δούμε ποιος έριξε πρώτος την κορίνα. Το θέμα είναι, να σου πω. Δύσκολο. Δεν ξέρω. Δύσκολο. Το θέμα είναι. Α, ποιο έπεσε πρώτα κάτω, μας δείχνει εδώ πέρα ο κόκκινος κύκλος. Συγγνώμη, τι έχουμε. Μάλιστα.
Λοιπόν, κάνουμε μια διακοπή μέχρι να αποφανθούν οι τρεις διαιτητές, με τον κομισάριο, ποια κορίνα έπεσε πρώτη. Και μέχρι να γίνουν αυτά τα πράγματα, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Έρχονται αύριο οι Τούρκοι της Οσμάλιν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη. Προφανώς θέλουν να προσαρμοστούν λίγο. Συνήθως οι ομάδες πλέον ταξιδεύουν παραμονή αγώνων. Έρχονται δύο μέρες πριν οι Τούρκοι. Αύριο το μεσημέρι στις 2.30 θα είναι εδώ. Έχουν δύο απουσίες. Τον Πορτογάλο αριστερό μπακ τον Μπίντο και έναν επιθετικό τον Ουμάρ. Είναι παίχτες που συνήθως παίζουν στην ενδεκάδα, απλά είναι τραυματίες εδώ και κάμποσες μέρες, έτσι δεν είναι, να το πούμε έτσι, κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής. Το θέμα δυστυχώς για τον Ολυμπιακό ήταν η δική του τραυματισμή στο παιχνίδι με τη Λάρισα, του Ιντέγε και του Ελιονούση, όπου ο Μέν Ιντέγε είναι, εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο, αγγίζει τα όρια του θαύματος που λέμε, το ποδοσφαιρικό θαύμα στα ιατρικά, να παίξει την Πέμπτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα πρέπει να έχουμε έτσι μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Δεν το βλέπω, μια πολύ μικρό παραθυράκι. Πάμε για Κυριακή λοιπόν, το πλάνο είναι να μην παίξει την Πέμπτη για να είναι έτοιμος για Κυριακή. Έχεις να παίξει τώρα μάτς ευρωπαϊκό την Πέμπτη, θα δούμε, μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα έχουμε, θα δούμε. Και επίσης είναι πρόβλημα και ο Ελιονούση, που ναι μεν εδώ δεν είναι απίθανο ας πούμε, αλλά και εδώ δεν είναι εύκολο να παίξει, γιατί ένας μυϊκός τραυματισμός που έγινε Κυριακή, το μάτς είναι Πέμπτη, έχεις μετά ρεβάνς την άλλη Πέμπτη και φοβάσαι σε αυτές τις περιπτώσεις με τους μυϊκούς τραυματισμούς μην τον χάσει τον παίχτη για ένα μήνα, Οπότε θα είναι προσεκτικοί, πιστεύω, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για τον Ελιονούση. Δυστυχώς είναι προβλήματα αυτά τα δύο. Ο Καρντόσο και ο Ανσαριφάρτ είναι οι λύσεις για τη θέση του, πες το, του Ιντέγε. Με αυτή τη σειρά φαντάζομαι, έτσι. Ορίστε. Με αυτή τη σειρά, για Καρντόσο βασικό μέλλον. Μπράβο, ναι. Και για την επίθεση είναι λίγο πιο ανοιχτά τα πράγματα, αν δεν παίξει ο Λιονούση βέβαια, που είπαμε ότι είναι δύσκολο, ή τουλάχιστον δεν είναι εύκολο να παίξει, να το πούμε πιο σωστά. Εδώ μπορεί να βάλει κάποια λύση, κλασικό εξτρέμ, βλέπε Μανθάτη, μπορεί να βάλει το Μάριν, ο οποίος ξέρουμε επίσης ότι παίζει τις περισσότερες φορές τον Ολυμπιακό σε αυτή τη θέση, ένα πιο έμπειρο δηλαδή παίχτη, όχι κλασικό εξτρέμ, αλλά μπορεί να βάλει και τον Ανδρούτσο, μια έκπληξη, δηλαδή να τον βγάλει από οκτάρι που τον είδαμε με τη Λάρισα και να τον περάσει στην επίθεση όπως το είχε κάνει με τον Ατρόμητο. Πού θα πόνταρες τα λεφτά σου, Κώστα, σε ποιο τρίο μπροστά, μάλλον δύο παίχτες, ας πούμε ότι θα είναι ο Καρντόσο στην κορυφή, δεξιά και αριστερά? Ο Σεμπά είναι σίγουρο. Ο Σεμπά, εντάξει, ναι. Για τον άλλο δεν ξέρω, εγώ έτσι όπως βλέπω πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος θα ήταν η καλύτερη λύση. Λες επίσης αμυντικό χαφ Ρέτσο ή Ρωμάο? Εγώ θα έβλεπα το Ρωμάο. Θα έβλεπα το Ρωμάο. Και το Ρέτσο στο πλάι του Μποτιά? Γιατί είναι πιο έμπειρος παίκτης. Όχι, ο Μποτιά με το Διάνα θα παίξουν εκτός από ρόπτου στο κέντρο της άμυνας. Αύριο έχει ο Ολυμπιακός 10.30 τη δική του την προπόνηση, 1:15 είναι συνέντευξη τύπου του Μπέντο, 6 ώρα μιλάει, προπόνητης ο Μουσταφά, ο Τούρκος coach, και μετά έχει προπόνηση στο Καραϊσκάκι σε 6.30, 8 η ώρα είναι, να θυμίσω, το παιχνίδι, τα εισιτήρια έχουν βγει ήδη στο Καραϊσκάκι και στο site του Ολυμπιακού, έχει δώσει ο Ολυμπιακός γύρω στις 22.000 και κάτι, είναι ο καιρός λίγο μας τα χαλάει, αλλά υπάρχει κινητικότητα και αυτή είναι η ουσία, ας πούμε. Εκεί είμαστε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, όσοι όταν λέγαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο, οι διάσημοι πέτυχαν δύο επαγγελματικές νίκες. Πες τι έγινε καταρχάς στο θέμα Χούτου. Στο θέμα Χούτου είχαμε επανάληψη της δοκιμασίας ολόκληρης, όπου ο Λάβρος Χούτος ψύχρεμα, σαν να εκτελεί. Στο τέλος, ειδικά. Ναι. Ειδικά στο τέλος, σαν να εκτελεί τύπο πλασεδάκια σε κενή εστία. Αυτό. Ναι. Έκανε και έριξε τις τρεις κορίνες για πλάκα. Βλέπουμε εδώ πέρα Γιάννης Παλιάρα να περιφέρεται ημίγυμνος και να εμψυχώνει κάποιον. Και στην επόμενη δοκιμασία, το δικό μας κορίτσι, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, εύκολα έφτασε πρώτη εκεί και έριξε τις κορίνες και μας χάρισε και χορευτικό. Εντάξει.
νομίζω ότι σιγά σιγά αποκαθίσταται η τάξη. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάναμε ως διάσημη το 8-7. Έτσι, εκεί που ήμασταν πίσω. Ναι. Κάναμε back to back. Και καταλαβαίνει κανείς ότι περιμένουμε. Κάποια στιγμή θα είναι ώρα της παλιάρα πάλι. Ναι. Θέλω να πω, αν όχι τώρα, στην επόμενη. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Περιμένουμε. Νομίζω ότι περιμένουμε. Δεν πάμε πουθενά, όπως καταλαβαίνετε, ούτε διακοπή ούτε δελτία, τίποτα, Στέφαν, έτσι. Το θέμα να ξέρεις. Τίποτα, ρε φίλε, ξεραίλα τώρα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, περιμέναμε λίγο καιρό. Είμαστε δηλαδή, μια χώρα βυθίζεται, ας πούμε, θέλει να σκάσει λίγο το χυλάκι του κόσμου. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Τι παρακολουθούμε, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Πανατολικό Βέρεια. Όχι, κάτσετε. Επίσης, κάποιοι από εσάς που λέτε η κυλίτσα του Χούτου είναι σαν τη καμήλα με νερό για τη δύσκολη συνέχεια και ερωτηματικό, αυτές οι χαριτομενίες του ποπού, παρακαλώ να λείπουν. Εντάξει, ντροπή. Σας παρακαλώ πολύ να λείπουν. Ντροπή. Βλέπω ότι κρατάμε ένα επίπεδο εμείς εδώ πέρα. Ντροπή. Παρακαλώ να κάνετε και εσείς το ίδιο. Έτσι. Λοιπόν. Και είναι τόσο ντροπή γιατί δεν εκτιμάτε σε ποια χώρα ζείτε, με ποιες ελευθερίες. Γιατί αν ζούσετε στο Πακιστάν, να ξέρετε ότι αύριο δεν θα μπορούσε να γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο, για να τα λέμε για αυτά. Ναι. Έτσι. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Ανώτατο δικαστήριο Ισλαμαμπά, τέλος. Ναι. Άγιος Βαλεντίνος, τέλος. Τέλος οι διαφημίσεις, τέλος οι. Πού στο? Ισλαμαμπάντ. Ναι. Στο Πακιστάν. Ναι. Στην Ισλαμαμπάντ, νομίζω. Ναι. Λοιπόν. Και είπε τέλος, ρε παιδί μου, δεν θα πουλάτε τίποτα, δεν θα διαφημίσετε τίποτα μόνο εσείς με Άγιο Βαλεντίνο, δεν γιορτάζει κανένα σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, σε οποιοδήποτε κυβερνητικό κτίριο. Τέλος. Αύριο είναι το Άγιο Βαλεντίνο, Ναι. Και είναι και ο Γιάννης Παλιάρας με καμιά δεκαριά γυναίκες. Μα τι σου λέει, τι προσπαθώ να σου πω από την αρχή της εκπομπής. Τώρα σου ήρθε, έτσι. Τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή τώρα, το πες. Μάλιστα. Ίσως τον είδα πριν από λίγο να εμψυχώνει κάποιον. Ίσως τα φταίει αυτό, Κώστα. Ναι. Αύριο θα είναι ο Γιάννης Παλιάρας και η Βαλεντίνα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τις αυριανές δοκιμασίες. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Και αν θέλει κάποιος άλλος. Αν θέλει κάποιος άλλος που θεωρεί τον εαυτό του κόκορα εκεί μέσα και αλφα mail. Να πει ότι όχι, εγώ γουστάρω πιο πολύ το Αγίου Βαλεντίνου και θα πάρω εγώ τις Βαλεντίνες για παράδειγμα από το Γιάννη Σπαλιάρα. Ας πάει στο Γιάννη Σπαλιάρα και ας το πει αυτό μπροστά του. Ναι. Ας το πει Βαλεντίνες, είναι θέλω εγώ να γιορτάσω. 8-8 θέλω να σου πω μόλις τώρα. Εντάξει, έχεις αγχωθεί τώρα, σε πιάσει τώρα τα άγχες. Τι να κάνω, είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Παιδιά, δεν είμαστε συστημικοί που λέτε στηρίζουμε διάσημους. Είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και είναι δικό μας κόλλητς. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ναι, τι να κάνουμε. Είναι ο Σπαλιάρας εκεί. Και για λόγους, πώς το λένε, πώς να πω, δημοσιογραφικής, πώς να το πω, αλητείας, ναι. πρέπει να στηρίξουμε μια ομάδα. Μπα στηρίξουμε και άλλη. Με καλή είναι αυτή και καλή είναι και άλλη. Ναι. Δεν είναι καλή για αυτή και καλή είναι και άλλη. Μπορεί να είναι καλή και άλλη. Πρέπει να στηρίξουμε μια ομάδα. Ναι. Και στηρίζουμε τους κόκκινους. Λέμε μπράβο στους μαχητές της ζωής. Μπράβο, είναι μαχητές. Είναι μαχητές της ζωής. Είναι καλά, να είναι καλά τα παιδιά και ο Νιχάο. Είναι να είναι καλά. Είναι μαχητές. Λοιπόν, να είναι πολύ καλά όλοι αυτοί και ο Νιχάο και οι δίδυμες και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, και όλα αυτά. Ξέρω κανένα μέρα, κανένα βράδυ, άμα έχει πιει ο Γιάννης ο Σπαλιάρας. Δεν ξέρω. Θα βλέπει διπλά. Δεν ξέρω πώς βλέπει διπλά και τις υπόλοιπες. Και τι έγινε, όλα δίδυμες πέραν εδώ. Πολλές δίδυμες. Λοιπόν. Μαριάννα Γαρίκη και Σάρα. Το λέω απλά. Το αφήνω λοιπόν, αυτό εδώ. Που πρέπει να πάμε νομίζω στην πρώτη μας διαφημιστική διακοπή σιγά σιγά. Λοιπόν, όχι όμως, κυρίες και κύριοι, πριν σας πούμε ένα σημαντικό πράγμα. Ναι. Λοιπόν, ότι στην παρέα μας είναι η Pils Ελλάς. Η μπύρα η οποία είναι για μας τους ποδοσφαιρόφιλους. Λοιπόν, αυτά διαφημιστική διακοπή. Σε λίγο και πάλι εδώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κανονικά καλησπέρα. Πριν τι καλησπέρα, να πούμε σε σένα που δηλώνει κάθετα τη στήριξή σου διάσημου λόγω Κορινθίου. Δεν έχει πάει. Έχει μείνει στα παλιά τα ρεπορτάζ. Ναι. Έχει πάει, νομίζω, θέση τη Σόφη Πασχάλη. Την οποία τιμούμε γιατί είναι ένα κορίτσι που αναδείξαμε κάποτε στο Μαξίμ εμεί. Με ανατριχιάζουν γνώσει. Βεβαίω. Τι να κάνω, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Περί του πια αντικαθιστά. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μάλιστα. Διάβασε το μήνυμα το οποίο είχε γράψει. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα. Σε παρακαλώ. Είναι από τον Luke Skywalker. Ο οποίος λέει: περιμένω τη στιγμή που ο Γιάνναρος ο Σπαλιάρας, κρατώντας δύο καρύδες με ομπρελίτσες, θα κατευθύνεται προς τις δίδυμες για γνωριμία. Μόνο Γιάνναρος. Λοιπόν, να πούμε ότι το κομμάτι που ακούσαμε, το Radio Gaga των Queen, παίχτηκε και χρησιμοποιεί τέτοια ρήματα λόγω Γιάννης Παλιάρα, όπως καταλαβαίνεις. Καθότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Βεβαίως. Οπότε... Για την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου αυτή, να πούμε ότι τούτη εδώ η εκπομπή έκανε το μικρό της κομματάκι.
Έχουμε ανεβάσει μια φωτογραφία στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, την οποία βρίσκεται επιτρογώντας Fight Club 2.0 στην αναζήτηση, Fight Club 2.0. Υπάρχουν 5-6 εκεί πέρα, για να μην μπερδευτείτε, γι' αυτό το λέμε. 5-6 άλλες σελίδες, ανεπίσημες, υπεροχότατες, αλλά ανεπίσημες. Λοιπόν, στην επίσημη σελίδα της εκπομπής, ανεβάσαμε λοιπόν το μεσημέρι, τιμώντας την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, μια φωτογραφία, κυρίες και κύριοι, πολύ παλιά. Μια φωτογραφία 15 χρόνια πριν, 2002. Μια φωτογραφία που ήταν στα πλαίσια, στο παρασκήνιο μιας φωτογράφησης τότε για την καλή εφημερίδα Goal News. Mm-hmm. Πολύ, πολύ παλιά, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, που είναι εδώ πέρα οι δύο παραγωγοί μέσα στο στούντιο της Ερασπορ. Στο φυσικό τους χώρο, θα λέγαμε. Αντικά. Όχι, ούτε εικόνη μεταξύ δεν έχει πάει. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Και είναι τέλος πάντων μια φωτογραφία η οποία έχει πολλά γραφικά στοιχεία. Ναι. Να δεις μέσα αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Είναι διάφορα γραφικά, εικαστικά και άλλα στοιχεία και δρόμενα. Πραγματικά αυτό έχω να πω. Αυτή είναι η δική μας συνεισφορά στην Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Μια φωτογραφία του 2002. Λοιπόν, και καλησπέρα σας. Είστε στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Με πολύ πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση σχεδόν. Mm. Και έναν ελαφρύ εκνευρισμό που δεν τον έχουμε κοντά μας συχνότερα. Υποδεχόμαστε τον αϊθαλή Στέφανο Παλαιότολο. Mm-hmm. Πραγματικά αυτό το γεράκι. Το σπαλιάρα της χοληψίας, θα έλεγα εγώ. Το σκεφτόμουν, δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα. Κάποιες παρεμβολές έχουμε από το κοντρόλ. Σταύρο Κονδύμιο φωνάζει στο ακουστικό μου και αυτό δεν είναι ωραίο. Θα αρχίσουν τα ποτσουόλου πάλι ολέ ολέ. Εντάξει, και δεν τα θέλουμε αυτά. Λοιπόν, γνωστός σε τουλάχιστον δύο υπήρους, κυρίες και κύριοι, ο γίγας της χοληψίας Στέφανος Παλαιότολο είναι εδώ, είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, έστω έτσι και για αυτή την τιμία, τη μεμονωμένη, την ειδική παράσταση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Σταύρος Χονδροθύμιος και Γρηγόρης Πόζιος στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5. Για όσοι όταν τα πείτε με Κετσετζόγλου, Μάνο, Λιουδάκη, Μιαούλη, αν προλαμβάνω εδώ καλά, οι οποίοι ακολουθούν 12 με 2. Τώρα για τα δικά σας μηνύματα, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μάλλον πριν θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, τρόπους επικοινωνίας δεν είναι το Facebook. Ναι. Δηλαδή μέσα στην εκπομπή δεν είναι το Facebook. Το Facebook είναι μέσα στη μέρα. Θέλετε να στείλετε κάτι, ναι, να το δούμε. Αν ξέρω κάτι, μας απαντήσουμε κιόλας. Ναι, πιθανώς να γίνουν όλα αυτά πολύ ωραία. Αλλά όχι, παρακαλούμε μηνύματα την ώρα της εκπομπής. Την ώρα της εκπομπής δεν κοιτάμε Facebook, δεν προέχουμε άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Άμα βάλουμε και το Facebook μέσα, φέξαμε και γλίστρισα, θα γίνει η δουλειά. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής. Μέσω κινητού τηλεφώνου γράφετε Super. Αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας, αποστολή στο 19400-0,31 του ευρώ η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Μηνύματα μέσω ίντερνετ μπαίνετε στο sportfm.gr. Πάρω δεξιά, υπάρχει ένα μεγάλο έτσι banner το οποίο γράφει ακούστε μας ζωντανά, Radio Live. Κλικάρετε εκεί, ανοίγει ο Media Player μαζί του. Ένα πεδίο μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Emails επίσης μπορείτε να στέλνετε οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε μέρα στο παραδοσιακό email της εκπομπής, το rama05@yahoo.gr. Στο Facebook τα είπαμε, Fight Club 2.0. Fight Club κάτω παύλα στο Twitter αντιστοίχως. Το όνομα τεπώνυμα των δύο παραγωγών στα ελληνικά και τα αγγλικά, στα δύο προαναφερθέντα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν θέλετε να βρείτε τις προσωπικές τους σελίδες, τα προφίλ τους και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Τρεις φίλοι μαζί μας σήμερα, πούμε. Βεβαίως. Μια μεγάλη έτσι, παρέα σήμερα. Και θέλω να πω επίσης, να το ξεχάσω, να ευχαριστήσουμε πολύ τον ακροατή μας, τον Απόστολο Κούτη, ο οποίος έκατσε και έφτιαξε μια εφαρμογή για το Fight Club για Android, η οποία διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε από το Google Play Store. Είναι κανονική εφαρμογή, Fight Club, κομπλέ, άντε που λέμε, πώς το λένε, μακάρι και σε iOS. Είναι δωρεάν. Αυτό ήθελα. Δεν θέλω να γκρινιάξω, θα γκρινιάξω. Για iOS. Ναι. Εντάξει. Συγγνώμη που έχω. Ναι. Εγώ. Συγγνώμη. Και θα θέλαμε και iOS. Είναι και κάποιος που ακούει τώρα έτσι και μερακλής. Φτιάξαμε το Android, να φτιάξουμε και το iOS, καλό θα ήταν. Λοιπόν, η εφαρμογή πάντως είναι δωρεάν, την κατεβάζετε από το Google Play Store, γράφετε Fight Club 2.0 και τη βρίσκετε, λειτουργεί κανονικά, κατεβαίνει, εγκαθίσταται, είναι κομπλέ, είναι μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Απόστολο Κούτη, να είναι καλά. Να είναι καλά. Άμα φτιάξετε κανένα iOS, φτιάξετε εδώ πέρα γιατί δεν είναι ότι αυτό και τα λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν,
Πού είμαστε, στο 8-8. 8-8. Θα έχουμε τζόγο μέχρι το τέλος. Ναι, ναι, ναι. 8-9 για σένα οι μαχητές. 8-9 μαχητές. Ναι, ήταν 8-8 και έγινε το 8-9 μόλις. Άρα αν είναι στα 10, όπως είπαν οι υπόσγοι και οι χονδροθύμοι έξω, ναι, που είναι, άμα το λένε, μιλάμε τώρα ότι έχουμε match ball αυτή τη στιγμή. Και ρωτώ, ρίχνεις Γιάννη Σπαλιάρα μέσα τώρα για να σοφαρίσεις. Τώρα. Εντάξει. Εκτός είναι κανονισμένη σειρά από πριν και δεν μπορεί να ρίξει τώρα. Α, λες αυτοί που έχουν παίξει πρώτοι, μετά κάνουν πάνε σε ρωτέσεις. Μπορεί να είναι πέμπτος και δέκατος. Όταν... τέταρτος και. Ναι, ρε, αλλά όταν φτάνει το παιχνίδι στο 9-8, δεν πρέπει να μπορείς να επιλέξεις ποιον θα ρίξεις μέσα εκείνη τη στιγμή. Λίγο προσεκτική επιλογή ρημάτων. Αν έχεις δίκιο. Αν θες. Είναι, ρε, παιδί μου, σαν να έχεις την. Πώς να σου πω. Για να πούμε. Την εθνική, ξέρω εγώ. Ποτσουόλη. Γαλλία. Α, συγγνώμη. Την εθνική Γαλλία. Ναι. Το 2002, ναι, ας πούμε, να πρέπει να έχει φτάσει στη διαδικασία των πέναλτ σε τελικό Μουντιάλ, mm-hmm, και να σου λέει: Απ' εδώ, έτσι όπως έχουν στέλνει, πρέπει να στοριο Γκιβάρ. Και του λέει: Ρε φίλε, έχω ένα στοριο Ζιντάν. Και τσαπ. Δεν έχει, ρε φίλε, πρέπει να στοριο Γκιβάρ τώρα. Ναι, και θα πει: Μα εγώ θα σου πει γιατί τον είχε μέσα τον Γκιβάρ. Γιατί τον είχε μέσα. Ποιο σου φταίει που τον είχε μέσα τον Γκιβάρ. Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβε τι γίνεται. Τι κάνει εφαρμογή, να μπείτε να δείτε τι κάνει εφαρμογή. Ναι. Τι κάνει εφαρμογή. Τι κάνουν οι εφαρμογές. Φτιάχνουν καφέ. Απειλητικά θα λέγα κινείται ο Γιάννης Παλιάρας πάνω από... Έχουμε τραυματισμό. Αυτά είναι γέλια ή κλάματα που βλέπω. Στο σημείο που βρίσκεται ο Γιάννης Παλιάρας δίπλα της, δεν πρέπει να... αν είναι κλάμα είναι δάκρυα χαράς. Το τύπο έπρεπε να έρθω στην έλεγχη του κόσμου για να δω το φως των αληθινών. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι. Πάμε και στα τρομερά πράγματα. Κάτσε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Τι έχουμε μαγευθεί από το, ναι, Survivor, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε ένα Λάτσιο Μίλαν 1-0. Αν θέλετε κάτι ενδιαφέρον, έχουμε ένα Bournemouth Manchester City 0-1. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι. Συγκλονιστικά ενδιαφέρον και παρακολουθούμε πάντα το 8-9. Και εντάξει, είναι κωμωδία να λέτε. Είναι, δεν είναι Γιάννης Παλιάρας τώρα. Είναι Κοκκινάκης, αν είδα καλά. Κυρίε, εδώ το κοινό βεβαίως παρακολουθεί. Α, με κομμένη την ανάσα. Δεν είναι για ζευγάρια. Σπαλιάρας, εντάξει, με τον Κινέζο. Ναι. Ποιος είναι απέναντί του, ποιος είναι απέναντί του τώρα. Άρα δεν είναι για ζευγάρια. Όχι. Αλλάζουν. Ο Χούτος ήταν πριν με το ίδιο ζευγάρι όμως. Έτυχε. Εδώ τώρα με τον. Την ομάδα των διάσημων, ας πούμε, είναι ο Κοκκινάκης και από την άλλη ομάδα είναι το παλικάρι ο Κινέζος. Από τη Θεσσαλονίκη, βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε. Παρακολουθούμε κομμένη την ανάσα, ναι, και όπως καταλαβαίνετε, περιμένουμε να φτάσουν εκεί που πετάνε τα μπαλάκια για να ρίξουν τις κορίνες. Τους κύωνες, έστω, θα το δεχτώ και έτσι. Σαν βαράκια είναι βασικά πιο πολύ. Σαν αλτήρες, ναι, θα έλεγα ότι είναι. Ούτε, ναι, καν κύωνες. Ναι. Δεν είναι πολύ καλό ότι ο πολίστας άνθρωπος δεν πετυχαίνει κύωνα. Δηλαδή, θέλω να, ναι, πω, πόλο έπαιζε. Ναι, 3-0. Ναι, και, ναι. Και κέρδισαν και οι μαχητές. Και τέλος, σύμφωνα με τους χονδροπωσγιούς. Μάλιστα. Ναι, ωραία. Ωραία, λοιπόν, γιατί τελείωσε. Για να μπορέσουμε και εμείς επιτέλους να συγκεντρωθούμε λίγο εδώ. Πρέπει, συγγνώμη, είναι πρεμιέρα σήμερα. Είναι λογικό, ναι, να έχουμε την προσοχή μας. Συχνά πήγαν τα τέτοια. Οπότε είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν έχει και αύριο και μεθαύριο ούτως ή άλλως. Εντάξει, και που θα μου πεις αύριο και μεθαύριο έχει τσουλού, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Θα παρακολουθούμε. Θα κάνουμε και μια μικρή αναμετάδοση. Λοιπόν. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αυτό είναι. Και μην γράφετε τώρα χαζομάρα, ξέρετε, σε όποιο κανάλι και να ήταν, το ίδιο πράγμα θα κάναμε. Έτσι, καμία διαφορά που είναι. Τι είναι Sky, δηλαδή, άμα ήταν στο Star, δηλαδή, θα το βλέπαμε, νομίζετε. Άμα ήταν στον ΑΦ, άμα ήταν στην ΕΤΕΝΑ. Καλά, γιατί τέτοιοι είμαστε. Ναι, δεν ξέρω, γιατί είναι λίγο. Ναι, ναι, μας έχει δώσει σύνθημα η διεύθυνση να λέμε. Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, αγωνιστική. Αγωνιστική. Τέλος. Ναι. Αυτά. Πανιονάρα. Συνεχίζουμε ακόμα και σε μέτρια βραδιά. Μπεν, εύκολα, γυρίζουμε, σκοτώνουμε την πρώην ομάδα. Δεν πανηγυρίζουμε. Σεβασμός, respect, Μπεν κτλ. Ναι, ναι, ναι. Μανούρα, Μασούτ, Κόρμπου. Τυλίνουμε παλικά. Ναι, αγκαλιές, αυτά. Ναι. Εντάσεις υπάρχουν πάντα κτλ.
Ολυμπιακός, τυπική διαδικασία, επαγγελματική, είναι κοινική νίκη, όλα τα κλισέ που υπάρχουν. Ρίχνουμε ρυθμούς, φυλάμε δυνάμεις για το παιχνίδι με την Οσμάνη. Χάνουμε όμως δύο παίχτες. Ναι, αλλά κάνουμε τον Ανδρούσο τον δεύτερο 19χρονο πολυθεσίτη της ομάδας. Ναι. Μην το ξεχνάς αυτό. Και πετυχαίνει και κουρτά 14 δεύτερα. Δεν είναι μόνο ο Ρέτσος ο οποίος παίζει πλέον εκτός από στόπερ δεξί μπακ, αριστερό μπακ και αμυντικό σκάφ. Είναι και ο Ανδρούσος πλέον, ο οποίος παίζει όλες τις θέσεις του κέντρου και μπορεί να παίξει μπροστά δεξιά. Ναι. Πια. Θέλω να σου πω, έχουμε δύο πολυθεσίτες. Μην τα βγάζεις από την εξίσου αυτά. Έχουμε ΠΑΟΚ λίγο να την ψιλοπατάει όταν πετυχαίνοντας μια Ξάνθη που μάλλον φαίνεται, δείχνει λίγο σαν να ξεφουσκώνει, λέω εγώ, λίγο μια ψηλή. Καλά, ναι, θα το δούμε και στην πορεία. Μήπως είναι λίγο το συμπέρασμα πρώτο. Μπορεί. Ναι. Λοιπόν, δεν την κερδίζει. Εντάξει, okay, είναι τρίτος, αλλά δεν κέρδισε. Παρότι αυτό και τα λοιπά, απουσίες, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε Πανάθα 4, δεν σκοτώσαμε κανένα θηρίο, αλλά πήγαμε καλά, πήραμε ψυχολογία και προχωράμε γιατί έχουμε πολύ πιο δύσκολη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε την ΑΕΚ να την έχει πατήσει άσχημα. Έγινε σήμερα αυτό, ναι. Πολύ άσχημα την έχει πατήσει η ΑΕΚ με τον Ερακλή. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο, ακούγατε όλα τα σχόλια προηγουμένως. Έχουμε τον Μπας, λέω εγώ να την πατάει με τον Πλατανιά. Δηλαδή τώρα παιχνίδι που προηγεί σε 0-2. Ναι. Τώρα στα Χανιά να βρίσκεσαι με ανατροπή, να βρίσκεσαι πίσω, να κυνηγάς το σκορ. Μετά να ισοφάρεις και να χάσεις και τρεις ευκαιρίες όμως στα τελευταία 5 λεπτά. Αυτό είναι ότι έχασε και τις ευκαιρίες στο τέλος. Και θέλω να πω τώρα, by the way, επειδή την έβλεπα σήμερα, έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας ο ΠΑΣ. Ναι. Θα έλεγα λίγο άστοχη κίνηση. Για τον γκολ το δεύτερο, ναι, του Πλατανιά, το, ναι, οποίο κακώς μέτρησε, ναι, νομίζω. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά θέλω να πω σε αυτό το παιχνίδι λίγο άστοχη κίνηση, παιχνίδι του 0-2. Εντάξει, παιχνίδι το 0-2 σου λέει ότι αδικήθηκα από μια φάση η οποία έβγαζε μάτι. Εντάξει. Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που, να σου το πω και διαφορετικά, από τη στιγμή που όλος ο κόσμος με έναν τρόπο ασχολείται με τη διαιτησία. Τι εννοείς? Ο Ολυμπιακός ασχολείται με τη διαιτησία. Έχει βγει ο Σάββας Οδωρίδης και λέει για τα 11 πέναλτι που δεν έχουν δοθεί, ναι, στους παίκτες του Ολυμπιακού. Με κάποιο τρόπο όλοι ασχολούνται. Αυτό με λέω. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται. Όχι, το κάνουν οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με τη διαιτησία. Αλλά και ο κόσμος. Θέλω να πω το δηλητήριο έχει. Άλλο λέω, ότι ξεκινάνε επεκταθεί οι ομάδες. Σου λέει ο μικρός. Ο πιο μικρή ομάδα, έτσι, που δεν είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΚΑΕ κτλ. Πας για ένα προκειμένο. Ναι. Αν δεν με πεις διαιτησία, γιατί δεν ανήκω στους μεγάλους. Ναι. Αν δεν θα βγάζω και κύχο όταν, ας πούμε, αδικούμε στα παιχνίδια, θα ακολουθήσω εγώ το ίδιο μοτίβο να βγάζω και εγώ ανακοινώσεις για διαιτησία. Ωραία, βγάλε το, ποιος ακούει. Κανείς δεν ακούει. Η λογική αυτή είναι να φωνάξω σήμερα για να πάρω μισό σφύριγμα αύριο. Ακριβώς γι' αυτό σου λέω ποιος ακούει. Θα δείξει το επόμενο παιχνίδι. Αν θα το πάρει σφύριγμα. Αν έχει πάρει σφύριγμα, σε έχει ακούσει κάποιος. Μαρέ Κώστα, με αυτή τη λογική θα έβγαζε και ο Πλατανιάς, θα έβγαζε και ο Πανετολικός, θα έβγαζε και η Βέρεια μία ανακοίνωση κάθε αγωνιστική. Λίγο πολύ όλοι βγάζουν ανακοινώσεις σε μια προσδοκία να κάνω λίγο φασαρία και να πάρω μισό σφύριγμα στο άλλο παιχνίδι ή τουλάχιστον να με σφάξουν. Δεν λέω να πάρει μισό σφύριγμα. Να μην ξανακάνουν λάθος σε βάρος μου. Αφού έχει πάει το πράγμα έτσι και δεν υπάρχει κάποιος να το κόψει και να πει παιδιά τέρμα ανακοινώσεις, τέρμα η δηλώση η διαιτησία. Ας υπάρχει ένα πράγμα ως απόφαση, ας πούμε, της Λίγκας. Ότι παιδιά φτάνει. Για όλους, ναι, το λέω. Καλά, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Παράδειγμα λέω, ποτέ, όσο δεν ποτέ γίνεται αυτό το πράγμα, θα συνεχίζουν όλοι να γκρινιάζουν για διαιτησία. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Λοιπόν. Συνέντευξη τύπου, τώρα μια που συζητάγαμε αυτό. Συνέντευξη τύπου από το Καφτάνζοβλη, έτσι, από το Ερακλή ΣΑΕΚ. Έχουμε τον Γιώργο Ζαχαριάδη μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνετε? Χαίρετε. Είστε καλά? Καλά, καλά. Γίνεται συζήτηση για τη διαιτησία? Δεν γίνεται συνέχεια συζήτηση. Όχι, λέω μήπως γίνεται με αφορμή το Ηρακλής ΑΕΚ. Όχι, εσύ θα μας πεις. Κάτι διάβασα που έλεγε ο Χιμένεθ, αλλά δεν νομίζω ότι ναι, γίνεται μεγάλη κουβέντα. Ναι, όχι ότι έγινε πολύ σπουδαία κουβέντα, απλά το διαχώρισε. Άλλο η διαιτησία και πώς συμπεριφέρθηκε στην ομάδα του, mm-hmm, και άλλο η απόδοση της ομάδος. Ναι. Και προφανώς στο δεύτερο κομμάτι στάθηκε περισσότερο, γιατί από εκείνο είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις και είπε ορθά κοφτά ο άνθρωπος ότι δεν ήταν η ΑΕΚ που περίμενε, ναι, σε αυτό το παιχνίδι, ή τέλος πάντων δεν διαχειρίστηκε το σωστό το παιχνίδι η ομάδα του από τη στιγμή που προηγήθηκε, από τη στιγμή που απέκτησε έναν ρυθμό μέσα στο παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν επιβλητική η εμφάνιση στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό ήταν μόνο ΑΕΚ το παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Εξού και το γκολ του Βάργκας το 19. Από εκεί και πέρα ήρθαν διάφορα πράγματα ανάποδα, είτε με τον Γκάλο και την αναγκαστική αλλαγή, είτε με το ότι έμεινε με 10 με την αποβολή του Μπακάκη. Σε κάθε περίπτωση υπήρχαν αντικσότητες. Πάντως ο Χιμένεθ είπε ότι υπήρχαν και τα φάουλ από την πλευρά του Ηρακλή
Μπρεζίλ που τέλειωσε με 11 παρά τα 20 και σε πολλά σημεία σκληρά φάουλ που έκανε, ενώ η ομάδα του έχασε ποδοσφαιριστή από διαμαρτυρία. Έτσι. Γιατί η πρώτη κάρτα ήταν για διαμαρτυρία, η δεύτερη κίτρινη κάρτα ήταν για θέατρο που έκανε σε ένα φάουλ, σε ένα πέσιμο έξω από την μεγάλη περιοχή του Ηρακλή, ο ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα κομμάτια της τοποθέτησης του Χιμένεθ, αλλά επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος ήταν ακριβοδίκαιος, να το πω έτσι, άλλο η διαιτησία, άλλο η εικόνα της ομάδας του. Από την άλλη, ο Παντελίδης είπε ορθά κοφτά ότι αν υπήρχε ομάδα που έπρεπε να φύγει με τους βαθμούς της νίκης, ήταν η δική του ομάδα, καθότι είχε ευκαιρίες στα κρίσιμα σημεία και από τη στιγμή που πίστεψε στην ανατροπή, καθότι είναι γνωστό ότι βρέθηκε με 0-1 πίσω και κατάφερε να το ανατρέψει να φτάσει στο 2-1. Κατά συνέπεια έφτασε κοντά στο να πάρει 3 πολύτιμους βαθμούς και να βάλει 2 ομάδες από κάτω, γιατί θα μπορούσε να βάλει και τον Λεβαδιακό και όχι μόνο τη Βέρεια όπως έχει τώρα. Ήταν, όπως είπε ο προπονητής του Ηρακλή, η ομάδα του αυτή που θα έπρεπε να έχει το προβάδισμα στην υπόθεση νίκη. Αυτή είναι η γενική εικόνα από τον αγώνα του Καφτατζογλίου, που γενικότερα αφήνει μια ευχάριστη γεύση, και αυτό το λέω γιατί υπήρχε αρκετά καλή συμμετοχή και από τον κόσμο και με τη συμμετοχή των φανατικών οπαδών που μπήκανε στο γήπεδο, γιατί σε προηγούμενα παιχνίδια δεν μπαίνανε καν στο γήπεδο με σκοπό να μην καταθέσουν τον οβολόν τους σε εισιτήρια υπέρ της διοίκησης. Και όλοι έφυγαν τέλος πάντων με το θετικό πρόσημο κατά κάποιο τρόπο από το Καφτατζόγλιο. Ενδεχομένως στα αποδυτήρια του Ηρακλείου, όπως μπορώ να μεταφέρω έχοντας μια εικόνα, δεν ενθουσιάστηκαν και πολύ με το αποτέλεσμα. Έχω μάλιστα την εικόνα του Κούρου, ο οποίος τα είχε σχεδόν και με τον εαυτό του για το γκολ που δέχτηκε της σοφάρισης η ομάδα του, και έφυγε τελικά με αυτό το, αποχώρησε από το γήπεδο με αυτό το 2-2. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από το. Και αυτό είναι το ρεζουμέ από το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης αυτής, που αντιλαμβάνεται καθένας ότι λόγω της βαθμολογικής θέσης είτε του Ηρακλή, αλλά και φυσικά και της ΑΕΚ, ασχέτως αν υπάρχει τεράστια υψομετρική διαφορά, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την νίκη. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είχαμε και φοβερή ατάκα από το Χιμένεθ, διαβάζω εδώ. Το ρώτησαν κάποια στιγμή ποιος θα παίξει δεξί μπακ στο ντέρμπι. Λέει πρέπει να παίξουμε με 11. Στα τελευταία παιχνίδια δεν τελειώνουμε με 11. Με απασχολεί η κατάσταση αυτή. Πρέπει να παίξουμε έτσι ούτως ώστε να έχουμε ισορροπημένη κατάσταση. Ένα δεξί μπακ θα παίξει σίγουρα. Και το ρώτησαν αν μπορεί να παίξει εκείνος. Λέει το δεξί μου είναι μόνο να στηρίζομαι. Ο Βράνιες θα παίξει, το πω, ξέρω το. Κώστα και Τσετζόγλου, το παίξει και το λογικό. Έπαιζε αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι δεξί μπακ, παύλα σέντερ μπακ, αλλά η θέση είναι δεξί μπακ και δεξί στόπερ σε 3-5-2. Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Και είναι το πρόβλημα με το Βράνιες. Ναι. Δεν έχει παίξει ποτέ στόπερ σε άμυνα τεσσάρων. Το θέμα είναι καλά θα παίξει ο Βράνιες δεξιά. Ποιοι θα παίξουν κέντρο άμυνας. Γιατί ο Τσιγκρίνσκι δεν πάει να παίξει μετά από 3 μήνες ξαφνικά στο τέλος. Μπορεί και να παίξει τελικά. Θα είναι τεράστιο. Λαμπρόπουλο Κολοβέτσιο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν έπαιζε έκτος ο καιρό με Λαμπρόπουλο Κολοβέτσιο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, στο πω ανάποδα, δεν κατάλαβα τώρα. Τι είναι ο Βράνιες δηλαδή και ανησυχούμε που πήγαινε δεξιμπάκ και έρχεται ο Κολοβέτσιο. Είναι ο έμπειρος διεθνής Βόσνιος με την εθνική ομάδα που ήρθε για να παίζει. Και γιατί είναι καλύτερος από τον Κολοβέτσιο δηλαδή. Στα 3 παιχνίδια που τον έχουμε δει, ας πούμε. Θα έλεγε κάποιος ότι στην κατάσταση που είναι ο Κολοβέτσης τελευταίο καιρό είναι καλύτερος ο Βράνιες. Ο Κολοβέτσης είναι κατάσταση που δεν παίζει το τελευταίο καιρό. Δεν παίζει, για κάποιο λόγο δεν παίζει. Δεν παίζει γιατί ξύπνησε μια μέρα προπονητής και είπε: τον βάζω αυτόν, δεν μου αρέσει η φάτσα του. Ναι. Λοιπόν. Ναι, η ώρα πάει 11. Κυρίες και κύριοι, είναι λίγο κουλβάχατα σήμερα η εκπομπή. Αλλά λογικό είναι. Έχουμε το Survivor. Είμαστε τα θλιβαρά υπαλληλάκια που θα μας απολύσουν να διαφημίσουν το Survivor. Οπότε, Survivor, κυρίες και κύριοι. Η ώρα πάει 11. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Στην παρέα μας πάντα σταθερή, ακούραστη και δροσερή η Μπύρα Πίλς. Και εδώ είμαστε σε λίγο να ξαναπούμε.
Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους πιστούς ανταποκριτές μας που την ώρα που εμείς εδώ πέρα βλέπουμε ότι βλέπουμε με κλειστό τον ήχο, κάποιοι βλέπετε και στέλνετε κομβικής σημασίας πληροφορίες και ανταποκρίσεις. Θα τα συζητήσουμε αυτά στο τελευταίο ημίωρο. Ωστόσο, η είδηση της ώρας, κυρίες και κύριοι, είναι η σεισμική δόνηση 3,2 βαθμών η οποία έγινε στη Λιβαδιά, αισθητή πριν από λίγο, και αυτό σημαίνει ότι ο Γιάννης ο Κομπότης έχει αρχίσει να τα χώνει άσχημα στους παίχτες. Λέω εγώ, διότι τα πράγματα πάνε άσχημα. Κυλάμε πλέον στην τελευταία κατηφόρα του πρωταθλήματος. Η ομάδα δεν είναι ακόμα εκεί που πρέπει να είναι. Όχι ότι δεν υπάρχει καιρός. Υπάρχει πάρα πολύ καιρός. Ακόμα υπάρχει καιρός, αλλά εγώ με αυτά που διαβάζω, Κώστα, αυτά καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι. Θέλω να σου διαβάσω μια συγκινητική ιστορία. Ναι. Συγγνώμη, επειδή ρωτάτε, θα μου την πει την ιστορία. Παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε πολύ για την εφαρμογή στο Play Store, απαντήσουμε σε πολλά διάφορα και διαφορετικά μηνύματα. Μπείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Fight Club 2.0. Υπάρχει απευθείας link από εκεί και πηγαίνετε. Απευθείας link, πατάτε πάνω, θα σας οδηγήσει κατευθείαν για να μην την ψάξετε. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, για πες. Μια συγκινητική ιστορία, κυρίες και κύριοι. Ναι. Λοιπόν, τον ποδοσφαιριστή, τον Τζον Χέιτιγκα, τον θυμόμαστε όλοι, έτσι. Ναι. Μέσα στο μυαλό μου είσαι. Βεβαίως. Τζον Χέιτιγκα, παίχτης ο οποίος έχει παίξει σε Άγιαξ, Αθλέτικο Μαδρίτης, Εβερτον. Τον θυμόμαστε. Γνωστός, δεξιός μπακ. Ναι. Και σέντερ μπακ. Ο Πατσατζόγλου της Ολλανδίας, θα λέγαμε, και αμυντικός χαφ. Ναι. Έχει παίξει. Ο Τζον Χέιτιγκα, λοιπόν. Φτώχεια καταραμένη. Από τότε που κρέμασε τα παπούτσια του, ζει ένα δράμα αυτός και η οικογένειά του. Ναι. Μαζί με τη σύζυγό του, βέβαια. Έτσι, το δράμα είναι οικογενειακό. Ναι. Λοιπόν, όσο έπαιζα ποδόσφαιρο, έβγαζα πολύ περισσότερα λεφτά και είχαμε ανάλογα έξοδα. Τώρα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Κάποιες φορές στο παρελθόν πετούσαμε ιδιωτικά jets, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον. Oh. Βέβαια, στις διακοπές μας συνεχίζουμε να νοικιάζουμε βίλες, αν και λίγο κατώτερης ποιότητας. Προσέξτε το δράμα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το δράμα. Εκεί μας έφερε ο Τσίπρας. Το βλέπετε, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Δηλώσει Σαρλότ. Συζύγου Χέιτιγκα και αδερφής του Ζέντεν. Έτσι, γιατί. Το έχω μελετήσει. Έχει τη σημασία ότι παντρεύτηκε την αδερφή του Μπουντεβάιν του Ζέντεν. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, Σαρλότ. Σαρλότ τώρα. Ναι. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο. Δεν είναι πια τόσο εύκολο να πάμε στο Παρίσι, στο Μιλάνο ή στη Νέα Υόρκη για ψώνια. Όχι. Αλλά ακούτε τη φορή μου να σπάει, είναι γιατί έχω συγκινηθεί. Συγγνώμη. Τον ήχο που είμαστε. Υπάρχει μια ευχάριστη νότα, ναι, πάντως μέσα στην όλη αυτή τη μαυρίλα, κυρίες και κύριοι. Τόσα χρόνια ο στυλίστας μας κανόνιζε τι θα φορέσουμε. Ενώ το τελευταίο καιρό κανονίζουμε μόνοι μας και σπάμε πολύ πλάκα. Έχει πολύ πλάκα όταν είσαι μόνος σου. Όταν βάζουν τα κουρέλια και τα τσίτια τα οποία έχουν μείνει στην ντουλάπα. Τα ξεσκονόπανα, θα έλεγα, τα οποία τα ράβουν και τα κάνουν όλα μαζί, μια μπλούζα για να φορέσουν. Ένα patchwork, Κώστα μου, ναι. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα αυτό. Συμπάσχουμε όλοι με το δράμα του Τζον του Χέιτιγκα και τη Σαρλότ Ζέντεν Παύλα Χέιτιγκα. Έτσι, τη αδερφή Μπουντεβάιν Ζέντεν. Είναι Ζέντεν Χέιτιγκα, υπέροχο, έτσι. Υπέροχο, πραγματικά. Πραγματικά, παιδιά, τι να πω, να μην σα βρουν και χειρότερα. Ο Χέιτιγκα, ο οποίο είναι 33 μόνο, θέλω να σου πω έτσι. Απλώ έχει παρατήσει την μπάλα από το καλοκαίρι, από τραυματισμού και διάφορα τέτοια. Βέβαια, απορώ γιατί έχει τόσα θέματα. Δηλαδή, τόσα χρόνια στον Άγιαξ, να το λέγω και στην Εβερτον και στη Φούλαμ και στη Χέρτα και στον Άγιαξ ξανά. Αυτό το αεροπλανοφόρο με λεφτά που πήρε, τι το έκανε. Και έχει από ό,τι βλέπω την κυρά του, πρέπει να μην του άφησε ούτε σεντ. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή η κυρία. Του παίρνει κάθε μήνα 20.000 και έλεγε είναι για τον αναξιοπαθούντα αδερφό μου. Ο αναξιοπαθούντας αδερφός είχε βγάλει επίσης μαλλιαρά λεφτά. Οπότε δεν μπορεί να είναι γι' αυτό. Αλλά έχω δει μια τσαντούλα που θέλω να πάω να πάρω. Δώσ' μου 20.000. Έτσι την κόβω την κυρία Σαρλότ. Θέλω να πάω για ψώνια. Εκείνο το τζετ που είχαν πάρει την προηγούμενη εβδομάδα είναι διαθέσιμο. Κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να φαγώθηκαν τα λεφτά. Δεν φαγώθηκαν ακριβώς, γιατί δεν είναι ότι πάει, ας πούμε, και νοικιάζει γκαρσονιέρα στις διακοπές. Βίλα παίρνουν κατώτερης ποιότητας. Δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το κατώτερης ποιότητας. Δηλαδή, μπορεί η ανώτερης ποιότητας να είναι, ξέρω εγώ, στο νησί του Ρίτσαρντ Μπράνσον, ας πούμε. Ναι. Και η κατώτερη ποιότητα να είναι απλώς μία βίλα, ξέρω εγώ, 250 τετραγωνικών στην άκρη της θάλασσας τύπου δηλαδή, Μπάγκαλο στην Καραϊβική. Αυτό να εννοεί. Αυτό. Και ξέρω εγώ, δεν πετάμε ιδιωτικό τζετ, δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε το κτέλ. Ναι. Δηλαδή, πιθανότητα πηγαίνουμε.
πηγαίνουν, ξέρω εγώ, business class. Με μια φτωχή business class, ναι, ας πούμε, στην Emirates, με θέση που ανοίγει και τηλεόραση δηλαδή, μπροστά και σαν πάνω. Δεν κάνουν και πετάλι στο αεροπλάνο για να πετάει, να το πούμε και έτσι. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε. Πρόσεχε, λέει ας πούμε η κυρία, δεν είναι πια τόσο εύκολο να πάμε στο Παρίσι, στο Μιλάνο, στη Νέα Υόρκη για ψώνια. Δεν είπε ότι δεν πάμε. Ναι. Δεν είναι πια τόσο εύκολο δηλαδή. Δεν πάμε κάθε εβδομάδα. Σωστό. Πάμε κάθε μήνα. Κάθε μήνα, μια φορά. Εννοώ ότι ξέρεις, Johnson's όχι πια δάκρυα. Δηλαδή δεν πρέπει να περνάνε και καμιά ζωή καταραμένη. Όχι. Εδώ που τα λέμε. Όχι, όχι. Αυτό σίγουρα. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση να μην τύχει σε κανένα, Κώστα, ναι, όλο αυτό το πράγμα. Ούτε στον εχθρό μας αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Γιατί εκεί μας κατάτησαν οι αλήτες. Ούτε στον εχθρό μας. Η οποία εντωμεταξύ η γυναίκα του Χινέκα είναι και ψηλό σαπάκι. Αυτό δεν πήγα να πω τώρα δηλαδή. Δεν είναι και καμιά. Που όχι, είναι και. Είναι, το λες και ωραίο παιδί, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι αδερφή του Ζέντερ. Είναι αδερφή του Ζέντερ. Δηλαδή σκέψου τι γονίδιο θα έχει. Αυτό να το κορδί. Τι γονίδιο θα έχει. Να σου πω κάτι, γίνονται τέτοιοι γάμοι. Ναι. Τώρα να σκέψου ναι, την ιστορία. Ο Χάντιχα είναι μικρότερο από το Ζέντερ. Ναι. Καμιά, ξέρω εγώ, δεκαριά χρόνια, ας πούμε. Μπορεί να είναι και από αυτά τα συνοικέσια τύπου, ξέρεις, ότι γνωρίζω την αδερφή του Ζέντερ και είμαστε μαζί, αλλά σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι το γάμο, ναι, ως Χέντιχα, αλλά σκέφτομαι ότι θα με βοηθήσει αυτό στον Άγιαξ. Δεν νομίζω. Τέτοια... Εσύ. Γιατί? Εγώ νομίζω ότι σε έκανε τσακωτούς ο Ζένε και του είπε: ή θα την παντρευτείς, θα πεθάνεις. Γιατί ήταν χαλκέντερος πάντα. Και με το πουτό πρέπει να πάθει μια θλάση ο Ζένε με το πουτό αυτό. Έτσι. Ή θα ζητήσω τα πέντε μέτρα και θα σουτάρω πάνω σου μέχρι να πεθάνεις. Και του πουτέζω εντάξει. Θα την αφήσω έγκυο. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Που γυναικά δράματα, κυρίε και κύριοι, καταλαβαίνετε. Άσχημα πράγματα. Πολλά, πολλά μας κατάτησαν οι αλήτες. Τι να κάνουμε. Στον αντίποδο του δράματος, κυρίε και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι η εκλεκτή και αγαπημένη μας φίλη στον Τισαρόνο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τον Τισαρόνο, τη σελίδα στο Facebook. Μια σελίδα που έχει το όνομα του γνωστού ποτού, όπως γνωρίζετε, αλλά έχει ως αποκλειστικό της στόχο και ιερή αποστολή το ντισάρισμα. Μια σελίδα την οποία στηρίζει αυτή εδώ η εκπομπή, πρέπει να πούμε, χωρίς να πούμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό, και η οποία στο τελευταίο της ντισάρισμα αποφάσισε να ασχοληθεί, θέλω να πιστεύω ότι έτσι, έχοντας στην άκρη του μυαλού της και τη δική μας πολύ μεγάλη συμπάθεια, σε αυτό με το pillowfights.gr. Ναι. Και γράφει το εξής λοιπόν, αγαπητό pillowfights. Και εμείς αγαπήσαμε ρε τρελαμένο σετ, αλλά δεν κάναμε έτσι. Φήμες λένε ότι δημιουργήθηκε μια βροχερή μέρα όταν η Ρούλα Βροχοπούλου συνάντησε οπαδό της ΑΕΚ μετά τον τελικό κυπέλλου του 9. Φράσεις κλειδιά που συναντούνται περισσότερο στην ιστοσελίδα είναι ανεκπλήρωτος έρωτας, κλάμα μετά από μέτριο σεξ, κατάθλιψη, πώς καταλαβαίνεις όταν δεν έχεις, στριφτό χωρίς φιλτράκι με χαρτάκι γλυκόριζα, λιγμένο σπιτικό παγωτό φράουλα, σπασμένο προφυλακτικό και βλενόρια σε ύφεση. Και επειδή σε αυτό το σημείο πολύ δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάω, θα ήθελα να αφήσω εδώ κάποιους πραγματικούς τίτλους κειμένων σου. Δεχόμαστε την αγάπη που νομίζουμε ότι αξίζουμε. Είσαι αυτό που πιστεύεις εσύ για σένα και να αγαπάτε τους άντρες που μυρίζουν ντορίτος. Πολύ εμπνευσμένοι τίτλοι, πραγματικά, αλλά δεν έχουν κανένα νόημα. Κάτσε να προσπάθησω κι εγώ, μπας και μου κάνεις την τιμή να με συμπεριλάβεις στο τρομερό παρεάκι των Pulitzer Nominated αρθρογράφων σου. Η αγάπη που δεν έδωσες θα μπορούσε να ήταν αυτή που θα είχες δώσει και ο έρωτάς σας δεν είσαι εσύ κι αυτός, είναι και οι δυο μαζί, αλλά και κανείς. Άμα ήσουν καφές θα είχες 6 κουταλιές ζάχαρη, ενώ αν ήσουν γεύμα θα ήσουν σε δίαιτα για υπερτασικούς. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά μόλις είπα γλυκανάλατο. Ω, καρδούλες. Τέλος. Το να έχει στείλει με καθημερινές αστρολογικές προβλέψεις έδινε μόλις ένα 0,5 στον ΟΠΑΠ. Φανατική επώνυμη αναγνώσεις που αυτοικανοποιούνται με τα κείμενά σου. Κωστής Μαραβέγιας, Αύγουστος Κορτό, Ράνια Κωστάκη, Άνθιμος Ανανιάδης, Χρυσίδα Δημουλίδου και ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αυτά. Και νομίζω ότι είναι μια έτσι τίμια μικρή έτσι, καταγραφή εν πάση περιπτώσει της ιστορίας μας εδώ πέρα και της ιστορίας του Pillow Fights. Αν επιτρέπεις, στο ελληνικό ίντερνετ, ας το πούμε έτσι. Και για να τιμήσουμε βεβαίως τον αθλητικό μας χαρακτήρα και να μην λέω ότι λέμε μόνο για Survivor και διάφορες φυλακίες, έχουμε Τσουλού αύριο, θυμίζω. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ξαναγυρίζουμε το Τσουλού, είναι το Τσουλού του Βαλεντίνου, το Τσουλού δεν έχει να κάνει, δεν μας πειράζει, είναι μια γλυκιά, ωραία. Αν μας αγαπάτε, μας αφήνετε να δούμε Τσουλού αύριο. Αυτό λέμε. Ναι. Στις κύριοι, αν μας αγαπάτε. Παρότι εμείς συγκεκριμένα μας ενοχλήσει κανένας, εδώ θα είμαστε. Δεν λέμε για εμάς. Δεν λέμε για εμάς εδώ τους δύο. Εμείς εδώ. Ναι. Λέω, ποιο είναι το επιχείρημα. Αν μας αγαπάτε, μας αφήνετε, βλέπουμε Τσουλού. Και δύο μέρες μετά την Πέμπτη σας βγάζουμε για ρομαντικό παϊδάκια. Ναι.
Δεν έχουν ρομαντισμό τα παϊδάκια. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τώρα αυτό το, το, την έκφραση, την αηδία στα μάτια σου. Δηλαδή. Εγώ με μένα. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Δεν έχει ρομαντισμό με το να πιάσει το παϊδάκι. Δεν έχει κάτι το ρομαντικό αυτό. Δεν είναι σαν παλαμούτι αυτό το πράγμα. Τώρα που το έκανε, σαν φυλάκια έχει, ναι. Αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Ποιο δεν έχει φάει, ας πούμε, παϊδάκι να κάνει αυτόν τον ήχο. Κάποια στιγμή που. Ποιο Μερακλή εννοεί να έχει κάνει. Μιλάμε πάντα για Μερακλή, δεν μιλάμε τώρα. Άξι. Για λινάτσε. Μιλάμε μόνο για αρχόντου. Δεν ξέρω ένα παϊδάκι με μαχαιροπύρουνο. Φυσικά και έχω δει. Εντάξει, τι, δηλαδή, τι, πώς εξακολουθείς να παρίστασαι στο ίδιο μέρος. Δεν το έχω κάνει. Είναι προφανώς δεν το έχω κάνει. Γι' αυτό παρίσταμε. Θα κάνει σε πούκου. Ναι. Αν ήμουν ένας από αυτούς που έκανα αυτό το πράγμα. Θέλω να πω παιδάκι μου μαχαιροπύρουνο, δηλαδή μετά τι. Μετά από αυτό τι. Τι. Δεν κόβουμε τους κόκκους του ρυζιού με το μαχαίρι, δεν τι κάνουμε. Πιο κάτω από αυτό. Τι κάνουμε. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Άνοντα τη γνώμη. Λοιπόν, Μπενφίκα Ντόρτμουντ. Πρώτο παιχνίδι. Να πούμε για πρώτο παιχνίδι ή για πρόκριση. Κάνω για πρώτο παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι. Ναι. Όπως είπα. Μπενφίκα Ντόρτμουντ λοιπόν. Θα κερδίσει Μπενφίκα, θέλω να σου πω. Ναι. Αλλά όχι με σκορ πρόκριση. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Εκεί το βλέπεις. Κάτι τέτοιο. Δεν είναι καλά η Ντόρτμουντ. Okay, μεταμορφώνεται στην Ευρώπη συνήθως σε μια άλλη ομάδα. Ναι. Δεν είναι καλά όμως. Ναι. Δεν είναι καλά. Η Μπενφίκα από την άλλη δεν είναι αντίπαλος τρομάξει την Ντόρτμουντ. Κώστας Μήτρογλου, φίλε. Ναι, εντάξει, αλλά. Τι θα πει, εντάξει. Κώστας Μήτρογλου που έβαλε δύο γκολ και τον έβγαλε έξω. Ναι, έβαλε δύο γκολ και τον έβαλε 41, δηλαδή. Ναι. Τι άλλο να κάνει. Εντάξει. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Εγώ λέω χ. Okay. Εγώ λέω χ το παιχνίδι αυτό. Και παρή Μπάρτσα. Θα παρακολουθήσουμε με λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον αύριο. Ναι. Εγώ στο λέω διπλό, ξέρα. Ναι. Εγώ θα πω χ εδώ. Θα πει χ. Θα πω χ. Δεν αποκλείεται, ναι. Αλλά θεωρώ στη φάση που είναι η Μπαρσελόνα ότι το έχει το παιχνίδι. Έχεις δίκιο, αλλά θα πω χ. Μάλιστα. Ναι. Χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Τίποτα περαιτέρω, τίποτα παρακάτω. Ναι. Από αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Για. Έχω δει τίποτα να τρώει πίτσα με μαχαιροπύρουνο. Αυτό, okay. Εντάξει, πίτσα με μαχαιροπύρουνο. Εντάξει. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί πολύ λιγότερο από το παϊδάκι με μαχαιροπύρουνο. Είπε για το παϊδάκι με μαχαιροπύρουνο, καταρχάς είναι σχεδόν ανέφικτο. Ναι, το παϊδάκι με μαχαιροπύρουνο είναι. Θέλει προσπάθεια για να το πρέπει να έχει χάσει στοίχημα για να. Όχι, ρε παιδί μου, τρως ελάχιστα ας πούμε, από το παϊδάκι, αν το φας μαχαιροπύρουνο. Τρως τα βασικά. Χάνεις όλο το καλό. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία. Μπάσαι ρωτός. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Α, είναι η Λάωρα να ρίξει. Ρωτάγα, δεν ήξερα κιόλα. Είναι. Μόνο Κορυφαίου δεν έχει πάει, δηλαδή, από αυτού που ήταν να πάνε. Και εικόνη μεταξά. Και εικόνη μεταξά. Από αυτού που είχα διαβάσει εγώ ότι θα πηγαίνανε. Μάλιστα. Αυτή δεν. Πώς δεν την είδαμε πριν σου, δεν έπαιξε στην προηγούμενη διαδικασία. Μπορεί να ήταν νωρίς που δεν είχαμε συνδεθεί ακόμα. Να είχε παίξει την αρχή που δεν ήμασταν εδώ. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Συγγνώμη. Εντάξει, το έχω χάσει πιθανώς ένα μικρό κομμάτι. Τώρα πλάκα στην πλάκα. Μετά από τόσα χρόνια, πιστεύεις ότι αύριο υπάρχει κοπέλα η οποία έχει τελειώσει το Λύκειο και περιμένει κάτι της αύριο? Μιλάς με γρίφους τώρα και δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν μιλάω καθόλου με γρίφους, είμαι σαφέστατος. Μία κοπέλα η οποία έχει τελειώσει το Λύκειο και υπάρχει περιμένει κάτι της. Κοπέλα η οποία έχει τελειώσει το Λύκειο, είναι σε σχέση, πώς το λένε, οποιαδήποτε, είτε παντρεμένη, είτε ζευγαρωτή, είτε σκέτη κομμενική, είτε οτιδήποτε άλλο, και περιμένει κάτι αύριο, το οποίο εάν δεν το λάβει θα στενοχωρηθεί πραγματικά έως θα εξοργιστεί σε σημείο μη αναστρέψιμο για τις σχέσεις της. Κοίτα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, θα στενοχωρηθεί ή αν θα εξοργιστεί. Το πρώτο λοιπόν. Εντάξει, γιατί αν εξοργιστεί. Τι να εξοργιστείς δηλαδή. Ναι, υπάρχει όμως, θέλω να σου πω. Φαντάζομαι θα υπάρχει. Υπάρχει, ναι, γιατί να βεβαίως θα υπάρχει. Ναι, βεβαίως. Άνω δηλαδή των 17 χρονών, 18, βεβαίως θα υπάρχει. Υπάρχει. Βεβαίως. Που περιμένει κάτι αύριο το. Περιμένει έστω ένα λουλούδι. Φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Και θέλω να πω ότι αυτές που περιμένουν μεγαλύτερη λαχτάρα το λουλούδι, ναι. Είναι να τους που λένε. Δεν πιστεύω στον Βαλεντίνο τώρα. Δεν θέλω δώρα και βλακίες. Αλλά ένα λουλούδι το θέλουν. Ένα λουλούδι. Οι οποίες το λένε με έμφαση μία, δύο και μία. την προηγούμενη και την προηγούμενη. Ναι.
Ναι. Και όταν το αναφέρουν επί τούτου. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Το δέχομαι. Όπως και δίποτε. Ναι. Το δέχομαι αυτό το τελευταίο. Εσύ έχεις κάνει κάτι σοβαρό ποτέ για Αγίου Βαλεντίνου? Γιατί δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι σοβαρό για Αγίου Βαλεντίνου. Σοβαρό τύπου, ρε παιδί μου, μετά το Λύκειο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Μιλάμε για μετά το Λύκειο. Ναι. Σοβαρό, τι εννοούμε σοβαρό? Σοβαρό, ρε παιδί μου, οργανωμένο. Δηλαδή κάποιο γκράντε δώρο που το έκανε επειδή ήταν Αγίου Βαλεντίνου και μόνο. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Μάλιστα. Δεν μας βοήθησες. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τώρα. Είναι... Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Εντάξει, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Έχεις κάνει λοιπόν, αλλά δεν μπορείς να αποκαλύψεις. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Πραγματικά. Έχεις κάνει λοιπόν και δεν μπορείς να αποκαλύψεις. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Επικαλούμε την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος. Εντάξει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Εντάξει. Απλώς το είχα απορία και ήθελα να σε ρωτήσω. Επίσης, να σου το πω και ανάποδα. Οι άντρες δεν δικαιούνται να γκρινιάζουν για αυτή τη μέρα, αντιστοίχως, ας πούμε. Γιατί να γκρινιάζουν? Γιατί περιμένουν μόνο οι γυναίκες από τους άντρες? Α, ναι, υπ' αυτή την έννοια, ναι. Προφανώς. Την έννοια προφανώς. Την έχει, όχι, έχει καθαιρωθεί. Έχει πώς το λένε, είναι τσιμετωμένη φάση. Εντάξει, ρε παιδί μου, διότι. Το ασθενές φίλο αυτό. Ναι. Τα κοριτσάκια περιμένουν πάντα ένα λουλούδι, μια καρδούλα, ένα σοκολατάκι, ξέρω εγώ, μια παπαριά, κάτι, ένα πράγμα τέτοιο. Εντάξει, είναι θεσμοθετημένο έτσι. Άλλο ένα μήνα ακολουθεί μια αμυγό αντρική γιορτή. Ένα μήνα ακριβώς από σήμερα. Είναι το Steak and Blowjob. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, respect. Θέλω να πω ότι την παραχωρούμε την 14η Φεβρουαρίου στα κορίτσια και κρατάμε ολόδική μας αναγκαστικά λόγω και του ονόματος, ναι, την 14η Μαρτίου. Πλάκα-πλάκα, από όλες τις διεθνείς ημέρες οι οποίες αναφέρονται σε κάτι και τις οποίες, μάλλον για τις περισσότερες από αυτές, πάντα καγχάζουμε και λέμε ότι είναι ξενόφερτες και αυτά, αυτή είναι ίσως η μοναδική που θα έπρεπε να τη μεταφέρουμε ως έχει στο επίσημο εορτολόγιο. Ναι. Δηλαδή που θα άξιζε τον κόπο. Για να έχει πραγματικά μία μέρα και ο άντρας για πάρτι του. Όχι, ρε παιδί μου, για να κάνει κάτι, αλλά για να είναι εκεί και έστω να το καυλαντήσει. Ναι. Όχι ότι θα γίνει κάτι, αλλά για να την έχει. Πει ότι ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει, θα μου πει θεωρητικά, ξέρω ότι γιορτή του πατέρα, δεν ξέρω τι γιορτή. Οι οποίες δεν υπάρχουν, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτές οι μέρες. Είναι αστείες, είναι κωμωδία. Ναι. Η γιορτή της μητέρας, ας πούμε, τέλος. Η γιορτή της γυναίκας, τέλος, τέλος. Δηλαδή, αυτά είναι γυναικεία, δεν υπάρχει του άντρα. Αν υπήρχε όμως. Υπάρχει του πατέρα, ας πούμε. Ναι, αλλά. Ναι. Στην απόξω. Τελείως στην απόξω. Αυτό σου λέω. Ενώ συγκεκριμένη μέρα που έχει σαφέστατη αναφορά σε μπριζόλα και. Μπάσχε περιπτώσει και ό,τι άλλο είναι. Και τι άλλο. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Και πυολυχία. Πες το επιστημονικά. Ναι. Επιστημονικά, έτσι λέγεται. Με στέμε. Έλα τώρα μας αρχίσετε στοματικά τώρα απ' έξω τώρα χιδεότητες. Δεν ακούω. Συγγνώμη, επανέλαβε σε παρακαλώ. Χιδεότητα, γιατί είχα το ακουστικό στην άκρη. Για επανέλαβε σε παρακαλώ. Τώρα πες, τώρα ακούω. Πες. Τι λέει. Υπάρχουν ντοκουμέντα στο YouTube για το τι έκανα ψηλός, ακούω. Όχι, ρωτάει προφανώς αν υπάρχουν ντοκουμέντα στο YouTube. Α, ερωτηματικό. Α, ερωτηματικό. Όταν τα έκανα αυτά δεν υπήρχε YouTube. Μάλιστα. Γατάκια. Μάλιστα. Το γέλιο σου τα είπε όλα. Συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα petition, έστω. Πού τα κάνεις, το Avaz, τα κάνουν ακόμα? Δεν ξέρω. Νομίζω στο avaz.org, εκεί που πάμε και μαζεύουμε τις υπογραφές για να ζητήσουμε από ποιους είναι. Αμερικανική είναι αυτή η γιορτή? Αμερικανική είναι. Να ζητήσουμε εδώ πέρα από τους φίλους μας εκεί πέρα. Να μας τη δανείσουν, να τη βάλουμε εδώ στο εθνικό μας εορτολόγιο. Μήπως επειδή είναι ο Τραμπ τώρα εκεί στα κόζα, μήπως να αποφύγουμε. Εγώ νομίζω με χαρά, ναι, το συγκεκριμένο. Μήπως εδώ πέρα κανένα άθιμο θα είχε, θα μείνει κανένα Σεραφείμ. Μήπως θέλει να μας τη δώσει κυριολεκτικά την πριζόλα ο Τραμπ, δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβες, δεν. Κατάλαβα. Νομίζω ότι. Ναι. Κατάλαβα. Συνεννοούμαστε, νομίζω. Έχουμε συνεννοηθεί κανονικά, κανονικότατα. Λοιπόν. Λάτσιο Μίλαν 1-0 στο 83, Μπόρνμουθ Σίτι 0-1 στο 68, στα δύο μάτς που ενδιαφέρουν. Αν θέλετε κάτι άλλο συγκεκριμένο παιχνίδι μας ρωτάτε, αντί και ένα Ανόβερο Μπόχουμ που τελείωσε 2-1, για να έχουμε την ενημέρωση. Τα υπόλοιπα τώρα δεν είναι τώρα, Κοζέντσες και Λίμερικ και τέτοια, είναι για τα λιμά. Η ώρα είναι 11.30, κυρίες και κύριοι, και πάντα με την πύλη σελά στην παρέα μας παγωμένη και έτοιμη να τα απολαύσουμε. Πάμε στην τελευταία μας διαφημιστική διακοπή. Εδώ, συγγνώμη, πριν πάμε, ψηφίζουμε από την πρώτη. Τι ακριβώς γράφει εδώ πέρα? Αποχώρηση ψηφίζουμε. Δεν ξέρω τι γράφει εδώ πέρα. Τσάνγκ, Ορέστης.
αποχώρησε. Από την πρώτη κιόλα έχουμε αποχώρηση. Ναι, φίλε, τι θα κάνουμε. 22 άτομα είναι. Πώ θα ξεπαστεί. Να μπει σε δοκιμασία, όπω λέει εδώ πέρα και ο φίλο. Γιατί από την πρώτη φορά. Θα μα στείλουν οι ρεπόρτερ. Η παραγωγή ακούει, σας παρακαλώ πολύ. Τα ακούει, ακούνε πώς γη. Ωραία, να μας ενημερώσουν, γιατί δεν ακούμε εμείς. Μόνο έχουμε μόνο εικόνα εδώ. Και δεν γίνεται δηλαδή. Θα να είμαστε ενημέρωτοι. Το καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, διαφημιστική διακοπή για εσύ τελευταία. Πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο μας briefing για να μπορέσουμε να γυρίσουμε για να σας πούμε όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Fight Club πίσω στη συζήτησή μας, αφού πρώτα βεβαιωθούμε ότι η μπύρα Πίλσελας είναι ακόμα στην παρέα μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την παραγωγή της εκπομπής, τον Θήμιο Ποζιό και τον Νίκο Σταματέλο, ο οποίος μας ενημερώνει, διότι έτσι οφείλει να κάνει σαν καλός ρεπόρτερ. Και μας λέει ότι όλη η ψηφοφορία που βλέπουμε γίνεται γιατί πρέπει να πάει ένας από τους μαχητές στους διάσημους για να είναι 12-12. Άρα, επειδή έχουμε μια διαδικασία ψηφοφορίας και ρουφιανιά, θα λέγα εγώ, αυτό που πάνε εκεί πέρα και δηλαδή, σημαίνει ένα χαρτάκι. Αυτή τη στιγμή φεύγει ο αδύναμος κρίκος, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Ο αγχώνευτος κρίκος. Ναι. Μπορεί να φεύγει. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος που ξέρω, βρωμά τα πόδια του. Γιατί είναι σημαντικό εκεί. Γιατί έχουν προλάβει να κοιμηθούν μαζί για να ξέρουν ποιο βρωμά τα πόδια. Δεν χρειάζεται. Αυτόν που βρωμάνε, βρωμάνε και στον ξύπνιο. Μάλιστα. Θέλω να πω. Ναι. Εντάξει, αν υπάρχει θεός Survivor, ναι, πρέπει να στείλουν μια ωραία κοπέλα στην ομάδα των διάσημων. Γιατί το λες αυτό? Εσύ γιατί λες? Α, γιατί ναι, κάποιοι παίκτες πρέπει να έχουν μια μεγαλύτερη γκάμα επιλογών. Κατάλαβα τι είναι. Mm-hmm. Ναι. Κατάλαβα τι είναι, ναι. Γιατί στον οντά του Γιάννης Παλιάρα πρέπει να πάνε διάφορες κυρία μου, αν χρειάζεται κάτι. Δεν χρειάζεται. Αν καταλαβαίνω, if you know what I mean. Κατάλαβα και δεν χρειάζεται να μπεις περισσότερα. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν να μάθουμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα. Ναι. Πάμε να δούμε. Ο άλλος λέει, είπε ότι ψήφισε κάποιον επειδή θέλει να είναι ο μόνος με μουσια στην ομάδα. Αυτά είναι κριτήρια για εσύ. Μεγάλο επιχείρημα. Με τη μάη που του Αγίου Βαλεντίνου είμαι σοκολατάκιας αντί για λουλουδάκιας. Μια χαρά το βρίσκω αυτό. Καλό είναι. Και ένα μήνυμα σοκολάτα πάνω είναι πιο. Και κανένα μήνυμα. Κάτσε τα χλαπακιά σοκολάτα, μια χαρά είναι. Εσύ θα την πάρει τα χλαπακιά. Μπορεί να τη φάει. Α πούμε μετά έφαγα σοκολάτα και πάχινα. Όχι. Σωστό. Είπε κάποιο, άκουσα μια φωνή στα αυτιά μου που λέει πάρε δύο ρε τσίπι. Ο άνθρωπο που του Αγίου Βαλεντίνου παίρνει τρία διπιτά. Το είπε αυτό το πράγμα. Εσύ, Σταύρο Κονοδίμη, εσύ το είπε αυτό. Εσύ το είπε αυτό. Εσύ, μάλιστα. Αυτό το σαμποτάζ, λέει κάποιο τώρα, να βάλουν το σπαλιά Εβορή δύο ώρα με το Fight Club, ποιο το οργάνωσε. Τι να κάνουμε. Εμεί θα τα βάλουμε με όλου και με όλα, κόντρα σε αντίξωε συνθήκε. Ένα τύπο έγραψε την ψήφο του σε Γκρίκλι. Ναι, το είδα. Βεβαίω, λέει το ο Ανταλουσιανό Ρήλο. Το είδα. Πιστεύω θα έχουμε και hashtag σε λίγο. Go home για τέτοια. Μεγάλη αλήθεια. Πολλοί προπονητέ μόλι βάζει γκολ η ομάδα του, ανοίγουν ένα μπουκαλάκι και πίνουν μια γουλιά νερό. Είδα αναστό εγώ χθε και ξέρω. Ναι. Στο Ζωβάν Τραμπατώνη ανοίγει ένα μπουκαλάκι και πίνει αγιασμό. Ναι, ακριβώς. Ναι, η Μιλανάρα ισοφάρισε, τη Λάτσιο βεβαίως. Έκανε το 1-1. Ναι, ρε Μιλανάρα, λέει κάποιο, βγάζει ψυχή όπως τα καλά τα χρόνια. Τι άλλο έχουμε εδώ. Three shots, three kills ο Σπαλιάρας. Θα σέβεστε γατάκια, δεν φτάνει στο τετραχίλιαρο με αστοχίες. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Οι γυναίκες γκρινιάζουν σε όλες τις γνωστές περιστάσεις επαιτίους Αγίου Βαλεντίνου, γενέθλια, γιορτή, γιατί δεν θέλουμε δεύτερο blowjob και, εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο την ίδια μέρα. Και το site Pillow Fights περιέχει βίντεο με ημίγυμνα κορίτσια που παίζουν μαξιλαροπόλεμο και μπουγέλο πίνοντας αγκριά. Λέει ο Γκάρι Τσιμπλίνεκερ. Πώς να ρίξω νέτο από το γυμναστήριο? Την κόβω γύρω στα 17, παίζει βόλεϊ και κινείται διακριτικά. Εκτός ότι γυμνάζεται με ακουστικά και εγώ δεν είμαι τολμηρός. Ναι. Είναι γύρω στα 17. Η κυρία παίζει βόλεϊ. Ναι. Που παίζει βόλεϊ στο γυμναστήριο. Αυτό είναι. Την παρακολουθείς εσύ. Το αποσύρω αυτό. Ναι. Και κινείται διακριτικά. Η κοπέλα δηλαδή, και φοράει και ακουστικά όταν γυμνάζεται. Προφανώς δεν θέλει να την ενοχλούν. Ήθελε να ακούει τη μουσική της. Άρα... Για κάποιο λόγο. Άπα δηλαδή, σα παστικό, θα βρει ακουστικό και τι ακούς. Ναι. Ούτε αν τη στήσει έξω από το αλέτα και να τη ρωτήσει αν. Το γνωστό επίσης. Δύσκολο, δύσκολο μου φαίνεται αυτό. Ναι. Μάλλον να παίξω καμιά τυχαία συνάντηση στον Μπέση, στο Βιές. Αλλά και πάλι ακουστικά θα φοράει πιθανότητα. Ναι. Δύσκολα πράγματα. Πήγαν τη δει σε κανένα μάτσο βολή. Ναι.
Όσοι σέβονται τον εαυτό τους τρώνε τα παϊδάκια με το χέρι τους, ρουφώντας το κρέας δυνατά, σαν να ρουφάνε την ψυχή του ζώου, και τέλος γλύφοντας τα δάχτυλά τους, τα σκουπίζω τραπεζομάντιλο. Λέει ο Βαλάντης Μπάρτς, κάπου εκεί κόβεται, αλλά πάει που καταλάβαμε το. Τον... Ναι. Είναι ακριβώς έτσι. Αυτό το ρούφημα της ψυχής του ζώου είναι σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να μην το σκότωσες το ζώο, αλλά την ψυχή του την πάρεις εσύ. Έτσι. Μου δει ρωτάτε γιατί είναι εκπομπή της Παρασκευής. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα παιδιά, για την εκπομπή της Παρασκευής. Περισσότερο από το ότι μπείτε αν θέλετε να ακούσετε. Υπάρχει όλοι στο ίντερνετ, υπάρχει στο YouTube. Μπείτε να ακούσετε. Δεν υπάρχει τίποτα να πεις για αυτήν την εκπομπή παρά μόνο να την ακούσεις. Αυτό. Ευχαριστώ που διαβάσατε ένα μήνυμά μου γιατί μου βοηθάτε να δικαιολογήσω στον εαυτό μου το κάψιμο παύλα ρεπορτάζ Σπαλιάιβορ. Σπαλιάιβορ, ναι. Ρίλος. Μεγάλη αλήθεια, όταν βάζουμε το όποιο παράθυρο στην ανάκληση, πάντα με το άλλο χέρι κρατάμε το τμήμα του παραθύρου που πέφτει μέχρι να σταθεροποιηθεί. Mm-hmm. Πόσο τιμάει σερβιτόρο που σκάει στο τραπέζι με βετέξ για να μαζέψει και ξεστομίζει φουριόζος, αλλά με περίσσια ευγένεια και φωνή τρία την επική ατάκα να σας βετεξάρω λίγο. Μάλιστα. Πρέπει να πάει μια ωραία γυναίκα στην ομάδα των celebrities, λέει κάποιος, για να εμπλουτίσει την παλέτα του ο Γιμ Ιονγκ Ουν των καρδιών των γυναικών. Λέει ο Μιτσουλινίδιο. Μιτσουλινίδιο. Θα σου πω αυτό. Ναι. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Προφυλακτικού επίσης. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν αυτά, ρε παιδιά. Με Survivor και Fight Club ένα πράγμα μόνο σημαίνει. Η Πασοκάρα έρχεται. Εγώ δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα. Αλλά συμφωνώ. Ναι. Αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Οι περισσότεροι προπονητές, μόλις βάζει γκολ η ομάδα τους, γυρίζουν προς το μέρος του πάγκου και περπατάνε σκυμμένοι κάτω, λέει ο διαφανής ήρωας. Όχι ο Κλοπ πάντως. Έτσι. Είναι μια άλλη περίπτωση. Είμαι φοιτήτρια και γουστάρω σε φοιτητή γήπα. Τι να κάνω, σπαλιάρα του έρωτα, και εσύ μικρέ Σπύρο από το παραπέντε που κέρασε μια μισή φορά. Το θέμα δεν θα κάνεις εσύ, θα κάνει εκείνος. Άμα είναι γήπας. Έτσι. Άμα είναι γήπας, κάποια στιγμή θα απλώσει τα νύχια του και σε σένα. Η φωτογραφία σας ρετρό στο Facebook είναι συγκίνηση, επειδή ο Βαϊμάκης τότε όχι απλά άναβε καλοριφέρ 23 από τις 24 ώρες της μέρας, αλλά έτριβε την πλάτη του με αυτό όταν είχε κρύωμα, επειδή απλά δεν ήξερε τι να το κάνει. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές. Το Survivor είναι για αρχόντους, όχι για λινάτσες. Τι να μας πει ο κύριος Χούτος, λέει κάποιος. Κάποιος δηλαδή αποκαλεί τον κύριο Χούτο αυγολέμονο. Αυτό μας λέτε αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μάλιστα. Αντιδιασημική και αντισπαλιαρική γατάκια, όταν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, όταν συγγνώμη, η Λάουρα, η Βαλαβάνη και οι Καλέργοι στερεώσουν το κύπελο στο six-pack του Γιάννη, εσείς χαμηλώστε το βλέμμα και κάντε μετάνια. Θα σέβεστε, λέει ο Γκαργανοπήγαδος. Αν είχαν λίγο χιούμορ στο Survivor, θα έβαζαν αντίπαλο του Χρανιώτη τον Μιχαλόπουλο με έπαθρο τη Λίνα Σακά. Καλό. Πώς λέγονταν μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο. Δεν θυμάται αυτά τα πράγματα τώρα. Όπως σας βλέπω μαζί στην έναρξη του kick-off, μου θυμίζεται ένα blind date που έτυχε να γίνει κοντά μου πριν αρκετό καιρό στα Προπήλαια, ενώ περίμενα το φανάρι για να περάσω απέναντι. Ένας τύπος 2 μέτρα και μισό μέτρο και μια κοπελιά 2 μέτρα παρά μισό μέτρο πλησιάζονται. Είσαι η τάδε, είσαι ο τάδε. Κοιτούνται μερικά δευτερόλεπτα και λένε ταυτόχρονα: άσε, δεν γίνεται τίποτα. Το φανάρι ανάβει πράσινο. Εγώ φεύγω μονολογώντας: ρε, πού πάμε, ως άλλος Αυλονίτης. Και τώρα σκέφτομαι ευτυχώς που κι εσείς δεν είχατε την ίδια αντίδραση όταν συνδεθήκατε για πρώτη φορά. Εντάξει, παιδιά. Κουμπί θα κάνουμε, θα παίζαμε μπάσκετ. Μάλιστα. Σήμερα είναι μέρα, Παγκόσμια Μέρα Προφυλακτικού. Χθες Παγκόσμια Μέρα Γάμου. Άμα ξέρεις τη σημερινή, δεν αναγκάζεις να θυμηθείς τη χθεσινή. Λέει ο Γιαννάκης, ο Ύπουλος από Κοζάνη. Μάλιστα. Δεν διαβάζω αυτό το μήνυμα, όχι για το μήνυμα, αλλά για την υπογραφή. Λέει ο Παπ δίνει τον εμφανιστικά επιστημή ως παλιάρας με μπλούζα 1-10. Λέει ο Live Long and Prospert. Μ' αρέσει. Ναι. Δύο νέτα από τα γερμανικά μου λένε ότι δεν τις έχω πει να βγούμε ποτέ μαζί. Αυτοπροσκλήθηκαν να βγουν μαζί μου τσικνοπέμπτη. Εγώ τις κάλεσα και αυτό το Σάββατο που βγήκα, αλλά αρνήθηκαν. Τι να κάνω. Ισχύει, φαντάζομαι, τσικνοπέμπτης. Να, αν ισχύει, τι. Μια χαρά. Είμαστε ξαπλωμένοι με την κυρά, είναι στις δύσκολες μέρες και μοιραζόμαστε το ακουστικό και σας ακούμε. Μήπως παρά είμαι παραχωρητικός, λέει ο Δούριος Κήπος. Είναι δύσκολες μέρες. Τι θες τώρα να κάνεις, δηλαδή, να βάζεις ζωή σε κινδυνό. Ρόγα Σαρμπέλη, Κολοχαράδας, παλιάρα. Δεν έχουμε το δεύτερο ακόμα. Δεν έχουμε. Το φανταζόμαστε ωστόσο. Θα το δούμε, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην το δούμε. Έτσι. Ναι.
Μεγάλη αλήθεια. Άτομα ηλικίας 60-70 ετών, όταν μπουν στο περίπτερο για τσιγάρα, βγάζουν ό,τι έχουν μέσα στην τσέπη και παλιά χαρτιά λέει ακόμα και σου λένε πάρε και άσε ρέστα, ενώ λείπουν πάντα 5 με 10 λεπτά. Βγάζουν όλα τα κέρματα που έχουν και τα αφήνουν πάνω. Ναι. Με τρόπο, ναι. Ναι. Απλά τα πράγματα. Ο Γιάνναρος της Παλιάρας θα κερδίσει χαλαρά και μετά θα κατέβει Β' Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τατσόπουλο και το Σάκη και θα τους πονέσει. Ναι. Παιδιά, ο Παλιάρας έχασε επίτηδες για να τους συμπαρασταθούν στη στεναχώρια τους στον οντά του. Μάλιστα. Με τιμάει που θέλω να κλέψω κοπέλα από blind date άλλου στο Σύνταγμα. Όχι, ρε. Όχι. Όχι, εντάξει, όχι. Ντροπή. Ντροπή. Όχι. Είπε ο Παλιάρας ατάκα ότι οι γυναίκες ενθουσιάστηκαν περισσότερο όταν έβγαλα την μπλούζα μου παρά φοβήθηκαν οι άντρες. Είπε, το είπε. Το είπε. Το είπε, λέω. Τι όχι, μας το έχουν στείλει τρεις άνθρωποι, δεν το είπε. Δεν έχουμε, α, δεν έχουμε ακούσει, σημαίνει δεν το είπε. Μάλιστα. Μάλιστα, εντάξει. Το μου κάποιος μας στείλει. Να σου πω, πώς γε, παιδί μου, είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο όταν βλέπεις Λάτσιο Μίλαν και όχι Σαρόνι. Να καταλάβω, είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή το Λάτσιο Μίλαν. Ποιον ενδιαφέρει το Λάτσιο Μίλαν στην πραγματικότητα? Τρομερά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Κάποιος μας έχει στείλει Dream Team ομάδα διασύμων παγκόσμιου survivor. Φαντάζομαι ότι θέλαμε τρία δεκάδα, αλλά κόβεται στους 8. Τέλος πάντων, θα τους διαβάσω. Ζλάταν, Μπαλοτέλη, Καρντάσιαν, Κιμ Γιονγκούν, Ντόναλτ Τραμπ, Τσακ Νόρις, Τζένα Τζέιμσον, Ελένη Λουκά και κόβεται μετά. Θα ήταν ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα ομάδα αυτή. Με πήρε ο πατέρας μου 4 φορές τηλέφωνο όσο κέρναγα. Τιμάει που τον συχτήρισα λέγοντας πηδάμε, κύριε, πηδάμε. Να το πες την πρώτη φορά ή την τέταρτη αυτό? Φαντάζομαι προς το τέλος των κλείσεων. Ο Σπαλιάρας έχει το δικαίωμα, αν κάποια δοκιμασία τον δυσκολεύει, να την πηδήξει για να πάει στην επόμενη. Δεν ξέρω γιατί γελάτε. Μεγάλη αλήθεια, όταν είσαι εργένης, το χαρτί τουαλέτας κρατάει 2 με 3 εβδομάδες. Όταν μπαίνει θηλυκό στο σπίτι, τελειώνει σε 3 μέρες. Λέει ο Κάνιας Γουέστ. Ναι. Ξερά. Ξερά. Έχει τώρα κάτι τρίματα, αλλά δεν είναι και πολύ. Δεν είναι πολύ καλά τώρα. Δεν είναι πολύ καλά. Ο αδερφός μου Δένα, πείτε συγγνώμη. Ναι. Παρακαλώ, πείτε δυνατά. Έλα κοντά στο μικρόφωνο, υπό μια. Στεύομαι τώρα. Ακούγεσαι μια χαρά. Λοιπόν, ο αδερφός μου λέει να πείτε συγγνώμη, ναι, τώρα, ναι, λιγόντως, γιατί τον ενδιαφέρει φυσικά το Μίλαν Λάτσιο. Ναι. Ο αδερφός μου δεν μίλαν, ο πατέρας μου Λάτσιο. Ναι, αλλά δεν είμαστε αθλητική εκπομπή εδώ πέρα. Αυτό, ναι, είναι θέμα. Δεν είμαστε αθλητικό σταθμό. Μπορεί, δηλαδή, μπορεί να ακούσει ένα αθλητικό σταθμό γι' αυτό. Ναι, θα μπορούσε να. Ναι, τι μα πει εκπομπή, μάλλον. Τι, δεν καταλαβαίνω. Και μπάσκετ έχουμε δύο άτομα στην παραγωγή. Και οι δύο Μίλαν Λάτσιο. Λάτσιο Μίλαν. Ένα-ένα τελικό έμπασκετ. Ναι, εντάξει. Πάμε, okay, παρακάτω. Okay. Ζέντεν και Χάιτιγχα στην οικογένεια είναι σαν να έχει πατέρα τον Ζεουβάνιο και θείο τον Όσκαρ. ο Πολίστας Survivor είναι σαν τον πατέρα του Σπαλιάρα, λέει. Από εκείνο θα το βρουν τα κορίτσια στην ξενιτιά. Όχι, παιδιά, και πατέρα του. Εντάξει. Μπορούμε να πούμε ότι το Pillow Fights είναι η διαδικτυακή αποτύπωση των Pixlax. Λέει ο Φυσάη πολύ αποσπασμένο μου τον Γκάμπι. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Ναι. Λοιπόν. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση, ναι. Μα χαιροπύρνω για τα χοντρά για να μην λερωθείς και τελείωμα με τα χέρια, το δέχεστε? Όχι. 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 Για τα παϊδάκια να πούμε. Φαντάζομαι, ναι, ναι. Φαντάζομαι. Όχι. Πόσο με τιμά που σε περίπτωση της Γκάνας ζήτησα προφυλακτικά όταν με ρώτησαν είπα κανονικό μέγεθος και τώρα έχω ένα μικρό πακετάκι γαλότσες. Έβλεπα τη Λάουρα Νάργες να εξομολογείται στην κάμερα και αμέσως στο μυαλό μου την έντυσα καλόγρια σε ταινία του Σαλιέρη με τιμά. Μεγάλη αλήθεια. Πάντα όταν λέμε ότι κάποιος κάρφωσε από τη γραμμή των βολών, στην πραγματικότητα κάρφωσε παντούτας λίγο πιο μπροστά από τη γραμμή, ποτέ πάνω ή πίσω. Ναι. Καλά, δεν καρφώνει και πολύ παντούτας στη γραμμή των βολών, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είναι ότι όποιος να καρφώνει, α, πατάει στη γραμμή των βολών και καρφώνει. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να θυμηθούμε, ας πούμε, τον Τζόρνταν και τον Αντετοκούνμπο, εμένα μου έρχεται στο μυαλό. Δεν μου έρχεται κανένας άλλος που πάταγε στη γραμμή των βολών και καρφώνει. Εμένα. Ναι.
Τώρα προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι, αλλά δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα. Κούπα ενώ το κάρφουν μπακ, νομίζω πάτησε πιο μπροστά. Ναι, ένα βήμα πιο μέσα. Αλλά στο περίπου από εκεί. Το έκανε. Θα το κάνει. Σε διάρκεια αγώνα, ο Τζόρο το έχει κάνει σε διαγωνισμό καρφωμάτων και το έκανε και με αντίπαλο δίπλα. Σωστό. Σωστό. Γι' αυτό σου λέω θα το κάνει, είναι σίγουρο. Αν το κάνει, θα το κάνει. Είναι και 13 πόντου πιο ψηλό από τον Τζόρνταν. Θέλω να πω, όλα τα βάζουμε σωστά. Καταλήγουμε και λέμε, έλα με ποιο Τζόρνταν τώρα. Εκεί θέλω να το πω. Έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα τον Τζόρνταν. Τώρα κάνε μα τη χάρη. Τι μα το χούτου που ενώ όλοι έφτιαχναν την καλύβα για να μείνουν, αυτό πέταγε πέτρε σε καρίδε. Προσπαθούσε να διορθώσει το σημάδι του από το προηγούμενο. Ξηγάει στον κόρμπο ο Μασούντ, ο Σάκο πόσα πίδια. Η κουκουνάρα του παβιό, λίμα της Wikipedia ή ο Χάρτσον εθεάθηκε να σαλαγαγίδια, λέει ο Γιάγια Ανανά. Ο Ανδαλουσιανός Ρήλος μας μεταφέρει το εξής πολύ ωραίο σκηνικό. Ψηφίζουν οι μαχητές για να στείλουν κάποιον στους διάσημους. Μία από τις δίδυμες ψηφίστηκε με την αιτιολόγηση «Έχουμε ήδη δύο». Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Μάλιστα. Ναι, ζούμε μεγάλες στιγμές, παιδιά. Γνώρισα Νέτο που δουλεύει και σπουδάζει Αγγλία. Λίγη επαφή, έχει και εγκόμενο εκεί. Ξαφνικά ψάχνεται και μου μιλάει. Έμαθα πως θα κάνει part-time μεταπτυχιακό Ελλάδα. Πιστεύετε πως ψάχνει και part-time φορτωμά? Δεν νομίζω ότι συνάγεται αυτό από αυτά που μας είπες. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Άρα τι θέλει ακριβώς αυτό? Εντάξει, του μιλάει, δεν του είπε. Έπεσε στα γόνατα. Ναι, ακόμα. Ναι. Θέλω να πω. Ξαφνικά ψάχνεται και του μιλάει. Εντάξει, του μιλάει. Ναι, ξαφνικά. Θέλει να το χρησιμοποιήσει για κάτι πιθανώς, γιατί δεν πρέπει να είναι. Τι για το μεταπτυχιακό τη, τι ξέρω εσύ. Τι ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα, να είναι κομμενικό αυτό, ντε και καλά δηλαδή. Γιατί όχι να μην είναι δηλαδή. Δεν λέω γιατί όχι, αλλά λέω να μην, γιατί το ερμηνεύει ω τέτοιο ντε και καλά. Αυτό λέω. Ο Λαβίν στο διαγωνισμό πέρυσι μα λέει κάποιο, οκ. Okay. Τι να μα πει ο Λαβίν τώρα που σα το Γιάννη, όμω, λέω εγώ. Σε πρώτο ραντεβού με Νέτο πάμε εκδρομή για φαγητό. Πόσο με τιμά που ήθελα να αεριστώ και περίμενα καταϊδρωμένος 20 λεπτά να περάσουμε έξω από τις εγκαταστάσεις Κρέτα Farms και να ρίξω την ευθύνη στα συμπαθή γουρούνια. Τροπή. Πώς τιμάει το γυμναστή στο γυμναστήριο που όταν του είπα ότι έχει πολύ κόσμο στον όροφο, εκείνος μου είπε ότι θυμίζει προεκλογική συγκέντρωση του Πασόκ. Λίγο απελαλέ, παλέ. Ο Ελεφάη έχει στείλει το εξής. Παβιός παλιάρας ντικουμέ, ντόρσεϊ και ζουέλα, με γιόγκα πάντσι κοπελιές, η νύμη φουστανέλα ή εκλεκτόρι ζόγαλο, μπουκώστε με κανέλα. Θέλω τη βοήθειά σας. Χώρισα μετά από 2,5 χρόνια σχέσεις από απόσταση λόγω πανελληνίων. Μου είχε πει ότι τώρα με πανελλήνιες θέλει να έχει χρόνο για τα διαβάσματά της κτλ. Αναγκαστικά συμφώνησα. Μιλάγαμε αρκετά συχνά και σε καλό κλίμα μέχρι που ξαφνικά διέκοψε τελείως. Πριν λίγες μέρες έμαθα ότι είναι με άλλον και όταν της είπα ότι αφού δεν ήθελε σχέση γιατί τα έφτιαξε μαζί μου, μου λέει πιεζόν μαζί σου πολύ και είχα κουραστεί. Mm. Και ρωτάω λοιπόν τι στο διάλογο σημαίνει είχα κουραστεί. Μου λέει να το προσπαθήσουμε πάλι μετά το καλοκαίρι και πηγαίνει και βρίσκει άλλον. Της έχω στείλει αρκετά μηνύματα που της κλαίγω ουσιαστικά, αλλά αυτή είναι πολύ απότομη μαζί μου. Δεν μπορώ να την ξεπεράσω και με σε χάλια ψυχολογική κατάσταση. Θέλω να πιστεύω θα μου στείλει μήνυμα αργά ή γρήγορα, πείτε μου τι να κάνω. Τίποτα να μην κάνεις. Να πας παρακάτω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα βασανιστείς. Είναι θλιβερό αυτό που μας λες. Δηλαδή, τον εαυτό σου του κάνεις κακό. Τι να λέμε τώρα. Ο Αντοκούμπο φοράει 63 νούμερο παπούτσι. Μπορεί να καρφώνει από τη γραμμή των βολών και ταυτόχρονα από τη ρακέτα. Λέει ο Γκουστάβο Ματσούκα. Με τιμά που διαβάζω διπλωματική από Νέτο, στην οποία έχει κείμενο για την περίοδο διακυβέρνηση του Πασόκου 81-89. Ιστορικά κείμενα. Ο Πολυδεύκης λέει ότι το να τρως παϊδάκια με μαχαιροπύρουνα θέλει τόση υπομονή όση το να σε πιάνει κόψιμο και να σκουπίζει με χαρτοπόλεμο φορώντας γάντια του μπόξου. Ναι. Ρε αμπάσχετη, ξεχάσατε τον μεγάλο Ντομινίκ Βίλκινς που επίσης σε διαγωνισμό καρφωμάτων κάρφωσε από τη γραμμή του φάουλ όπως και ο Μπρετ Μπάρι και κέρδισε. Αν μιλάμε για τον διαγωνισμό με τον Τζόρνταν και τον Ντομινίκ, δεν νομίζω ότι είχε καρφώσει ο Ντομινίκ από τη γραμμή των βολών. Είμαι και μικρό παιδί τότε, μη σου πω και αγέννητο. Αγέννητο δεν ήσουν. Όχι, δεν είχε. Το λέει. Ναι, το έχω και διάφορα άλλα τρομερά πράγματα. Και πολλοί λένε και ενδεχομένως έχουν και δίκιο ότι άξιζε να κερδίσει ο Ντομινίκ τότε σε εκείνο το διαγωνισμό. Να. Από ό,τι θυμάμαι, Μηδρά νομίζω είχε κάνει και καλύτερα καρφώματα, αλλά ο Τζόρνταν ήταν ο Τζόρνταν. Μεγάλο και ακλόνητο επιχείρημα. Δεν είναι στην Πανάθα. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Ντομινίκ ήρθε. Λοιπόν, μια αληθινή ιστορία, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας. Από τον ο Βαϊμάκης μου χούσε υπέροχα. Σημερινή. Μπαίνω κανονικά σε μονόδρομο. Ναι. Και περίπου στο 1 τρίτο κατεβαίνουν έχοντας μπει ανάποδα 2 αυτοκίνητα, επειδή προφανώς βαριούνται να κάνουν το τετράγωνο για να βγουν κανονικά. Mm. Δεν υπάρχει χώρος για να κάνει κάποιος στην άκρη και έχουν την απέτηση να κάνω εγώ πίσω, επειδή
είναι λιγότερη απόσταση και όχι αυτοί που έχουν μπει παράνομα. Ναι. Ρίχνουν πανηγυρικό άκυρο, εξηγώντας ευγενικά πως εγώ πάω κανονικά στον δρόμο. Κάπου εκεί αρχίζουν τις σαμπουκάδες και στο επιχείρημά μου μπορούμε να φωνάξουμε την τροχιά να το λύσουμε. Απαντάνε, κάνε ό,τι θες, εμείς δεν φεύγουμε. Okay. Πιστεύω πως με τιμά περιόριστα, που παρόλο που σήμερα είναι μια μέρα που δεν είμαι καθόλου στους καλές μου, είπα ένα απλό OK. Και που πριν πάρω την τροχιά, πήρα τηλέφωνο και παρήγγειλα σουβλάκια και μπύρες, δίνοντας τη διεύθυνση που είχαμε κολλήσει. Μάλιστα, σε ένα ρεσιτάλ πολιτισμού, ρώτησα αν θέλουν και αυτοί κάτι να κεράσω, αρνήθηκαν. Όταν στο μεσοδιάστημα που περιμέναμε την τροχιά και τον delivery, άρχισαν τα εντάξει, δεν χρειάζεται να τραβάμε και τόσο, ας το λήξουμε να φύγουμε, ήρθε το fatality από μεριά μου. Τι λέτε ρε παιδιά, τώρα παρήγγειλα. Τελικά κατάλαβαν πως άμα μου γυρίσει το μάτι δεν αλλάζω γνώμη, που να χρειαζόταν να στήσω αντίσκηνο και να την πέσω εκεί απόψε και την έκαναν. Ιστερόγραφο, τα σουβλάκια ήρθαν, την τροχιά ακόμα την περιμένουμε. Και τελικά πήρα και την ακύρωσα. Συμπέρασμα, αν ποτέ έχετε πρόβλημα στον δρόμο, πάρτε στην Τελιβεράδικο για να εξυπηρεθείτε πιο γρήγορα. Επίσης, όσο περιμένεις εσύ και έχοντας πει κανονικά, από πίσω δεν έχουν έρθει άλλα αυτοκίνητα που μπαίνουν κανονικά, γιατί μετά θα γίνετε περισσότεροι εσείς. Σωστό. Δηλαδή ήταν δύο με έναν. Κάποια στιγμή, εφόσον πηγαίνεις κανονικά εσύ, από πίσω πριν έχουν έρθει κάνα δύο, τρία, τέσσερα αυτοκίνητα, μετά γίνεστε εσείς οι πολλοί. Λέω εγώ τώρα μια σκέψη. Σωστό και αυτό, ναι, που ρωτάς. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί μετά εσύ έχεις παραγγείλει τα σουβλάκια. Κανένα και το στενό. Ναι, έχεις παραγγείλει τα σουβλάκια. Ο από πίσω σου που πάει κανονικά και δεν θέλει να φάει. Ναι. Μπορεί να μην έχει την ίδια απομονή με σένα και να αρχίσει να. Καταλαβες. Ναι. Σωστό. Λοιπόν. Τι λέει, μου έχει τύχει αυτό, λέει, να έχουν μείνει τα δύο αυτοκίνητα φάτσα-φάτσα στο μονόδρομο για 6 ώρες κάτω από το σπίτι μου. Κοίτα, δεις επιμονή. Αργό σχολείο, άνθρωποι, ρε, προτιμούν να κάθονται 6 ώρες και να μανουριάζουν παρά να πάρει το αμάξι αυτός που φταίει και να φύγει. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Να. Ή και αυτός που δεν φταίει τελικά να ζει. Πάρ' το να φύγει, να πάμε στις δουλειές μας. Δηλαδή, δεν θα καθόμαστε 6 ώρες. Μεγάλη αλήθεια από τον Βιαφανή ήρωα. Το επαγγελματικό ροκάνισμα στο παϊδάκι σε θέλει να έχεις πιάσει την άκρη του λίπους και να σπάς τις ίνες, ναι, τεντώνοντας από την άλλη μεριά με το χέρι σαν να ξένεις. Μιλάμε για γλαφυρή περιγραφή, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, λέει κάποιος, ο Dr. J κάρφωνε από τις βολές σε ώρα αγώνα. Dr. J ήταν θεός. Ναι. Καλώς. Λέει ο Τζόρνταν, λέει, και το All-Star Game στο Σικάγο δεν θα κέρδιζε με τίποτα ο Ντομινίκ. Okay. Γεννιέται ένας ακόμα κακός στην ελληνική τηλεόραση, Γιώργο Αγγελόπουλε. Καλώς ήρθες στη Μόρντορ. Προφανώς είναι κάποιος παίχτης που μας στείλαν ότι κάτι έκανε, κάτι διαβολές εκεί πέρα νωρίτερα. Και ο Ντρέξλερ από τη Βολή. Δεν το θυμάμαι για τον Clyde. Δεν το θυμάμαι. Δύσκολο, ρε παιδιά. Το στείλαν στους διάσημους τον Αγγελόπουλο. Ποιος είναι ο Αγγελόπουλος? Ένας από την ομάδα των μαχητών που το στείλανε πακέτο στους διάσημους. Όλοι το ψηφίσαν μαζικά. Που σημαίνει ότι. Που σημαίνει ότι. Τι θέμα του έχει δημιουργήσει μέσα στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι κατάφερε να γίνει. Αντιπαθείς. Κατάφερε να γίνει αξιαγάπητος μέσα σε λίγες ώρες στην ομάδα. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να πω. Κάτι θα ξέρω για τον ψήφισμα μαζικά, εσύ. Σε τόσο λίγο, απλά αυτό που μου κάνει εντύπωση. Πρώτα έχει κάνει, πρόγραμμα σου κάνει κάτι πολύ χοντρό. Αυτό είναι αντίπαλο με το χούτο. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και το στείλα αυτό είναι αντίπαλο. Γιατί και το στείλα αυτό. Δηλαδή. Γιατί έκανε παραγωγικά. Άμα δεν ξέρει, εσύ ποιο θα ξέρει. Απογοήτευση. Ναι, ρε παιδιά, παραγωγή. Αυτό λέμε παραγωγή. Υπάρχει παραγωγή για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων. Συγγνώμη, τώρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο. Μου αρέσει η κοπέλα σε κατάστημα που δούλευα. Χθες τελευταία μέρα στη δουλειά άφησα στη μάνατζερ ένα κουτί με λουλούδια και σημείωμα να της το δώσει, ναι, όπου της ζητώ ραντεβού και τηλέφωνο και Facebook. Λέτε να πιάσει. Ραντεβού, τηλέφωνο και Facebook. Και το άφησες στη μάνατζερ για να το δώσεις σε αυτή που διαφύγει. Γιατί δεν πήγες να το δώσεις μόνος σου? Άραγε, λέω εγώ. Νομίζω θα πάρεις πίσω τα πέταλα. Και τα αγκάθια θα πάρεις πίσω. Στην καλύτερα να σου κλείσεις ένα ραντεβού με τη μάνατζερ. Ναι. Που ζητάς τηλέφωνο και Facebook και ραντεβού. Πολύ καλά, νομίζω πως είμαστε πλήρης ικανοποιημένοι. Έτσι ρε Παλούρατολο, πόσο ρε, καιρό. Αυτό. Πόσο καιρό ρε φίλε. Έχει κι άλλο, δεν έχει κι άλλο. Πόσο καιρό ρε. Πω, ήρθε τώρα, σαν συγκίνηση από το παρελθόν. Μας κοιτάνε με απορία οι άνθρωποι εδώ πέρα μέσα, δεν ακούνε αυτό που έπαιξε. Τι συγκίνηση.
Τι συγκίνηση, δεν θέλω να πω τίποτα. Άλλο. Τίποτα. Μεγάλη συγκίνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον Στέφανο Παλουότολο, τον Γρηγόρη Ποζιό και τον Σταύρο Χονδοθήμιο, τους τρεις καλούς φίλους που ήρθαν εδώ και μας έκαναν παρέα. Ο ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς. Το Fighter αποχωρεί. Θα είμαστε εδώ αύριο στις 10 το βράδυ με Champions League βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.